Αυτό ήταν Κάηκαν όλοι με το τρέμι τρέμι. Αυτό ήταν. Εδώ ήταν. Κάηκαν όλοι με το τρέμι τρέμι. Μπήκαμε κι εμείς. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Έλα, γάφο. Σαν το σκύλο με το γάτο η εκπομπούλα. Εδώ. Μαζί με Νίκο Παπαδόπουλο. Δεν έχω βάλει ούτε ακουστικά. Θα κάτσει εδώ, τι θα κάνεις. Δεν στρώσω από εκεί τώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Θεού θέλοντος και κυρίου επιτρέποντος. Εντάξει. Πολύ ωραία. Τώρα είμαστε κομπλέ. Κλασικά εδώ πέρα ήταν οι δύο, να μην πω τι συμπέθεροι. Που δεν ακούνε μάλλον, πρέπει να είναι κουφί, δεν εξηγεί τελειώς. Κάθε φορά το ίδιο πράγμα γίνεται. Εδώ είμαστε όμως, Νίκο, με τα ηχεία να ξέρεις πιο τέρμα ποτέ. Θα τελειώσει η κομπή 7 η ώρα και δεν θα ακούμε τίποτα. Τίποτα δεν θα ακούμε. Στο λέω εγώ. Φτιάξτε λίγο, κύριε Χολύπτα. Ναι. Για να δούμε. Μπα, όχι, Νίκο. Ω, τώρα πολύ καλά. Πολύ καλά τώρα. Πάρα πολύ καλά. Τώρα ναι. Τώρα σούπερ. Εδώ είμαστε. Είναι της ηλικίας, λες και των δύο, ε. Δεν ακούνε. Εντάξει. Okay. Τι έγινε, Νίκο Παπαδόπουλε? Όλα καλά. Όλα από έλεγχο? Ναι. Oh, κάτσε, πρέπει να σε ανοίξω πρώτα για να μιλήσεις. Το άλλο. Νίκο, σε άνοιξα. Έλα. Ναι, τι γίνεται, φίλε? Πώς είστε? Τι σποτάκι ετοιμάζουμε για να μπει εκπληκτικό? Θα κλάψει μάλλον. Φίλε, σαν το χωρίς μνημόνια στην ενημέρωση δεν έχει άστο. Εντάξει, εκεί όσο και να θέλεις, δηλαδή. Η γραφικότητα του χωρίς μνημόνια στην ενημέρωση δεν μπορεί να ξεπεραστεί από κανέναν. Εμείς θα πρωτοτυπήσουμε. Θα ετοιμάσαμε ήδη με τον Νίκο κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Θα το ακούτε από Δευτέρα λογικά. Ναι. Το εντυπωσιακό είναι το καταφέραμε την πρώτη. Δηλαδή. Καλά, δεν κάναμε και κανένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Όχι, δεν ήταν δύσκολο. Αν έρθει κάτι άλλο την προηγούμενη εβδομάδα, παλεύανε 20 λεπτά για να κάνουμε σποτάκι. Φίλε, σαν το χωρίς μνημόνια στην ενημέρωση δεν έχει. Σωστό κι αυτό. Και είναι το καλύτερο. Λοιπόν, τελευταία εκπομπή τη εβδομάδα. Έλα, ρε Νίκο, μην ξεκινάς έτσι. Πες ότι είναι η πρώτη εκπομπή για σήμερα. Α, θα μου πεις δεν έχουμε άλλη τώρα σήμερα, σωστά, ναι, έχεις δίκιο. Παλιά αυτό. Μία και καμία είναι. Ναι. Μέχρι τις 7 θα πάμε παρέα. Πω, Νίκο, Γιάννενα αύριο, τέλεια. Στην εκπομπή pre-game θα λέγαμε για το. Είναι η εκπομπή pre-game σήμερα. Που έχουμε μπροστά μας, ποδοσφαιρικά, γιατί μπάσκετ είναι αστείοι όλοι τους και δεν θα έχουμε παιχνίδι. Νίκο, γιατί τους αστείους τους μπασκετικούς, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι αστείοι τώρα αυτό το πράγμα που γίνεται. Στο τέλος κάντε και τρίτη κλήρωση. Γιατί ρε Νίκο. Να γελάει όλη η Ευρώπη μαζί μας. Γιατί ρε φίλε. Τι να κάνουμε αφού προκύπτουν ζητήματα με τις ομάδες. Πιστεύω ότι ό,τι και να κάνετε, ναι. Εσείς οι μπασκετικοί, mm-hmm. δεν θα γίνετε χειρότεροι στα δικά ομάτια από αυτό που έχει κάνει ο Μπερτομέου με την Ευρωλίγκα, αν ξέρεις. Ο Ψευτομέου, όπως τον λένε κάποιοι. Ο Ψευτομέου. Ναι. Γιατί τι έχει κάνει αυτός, πάρα πολύ καλά τα πάει. Πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά. Έχει μια ομάδα κορονοϊό, θα χάσει το μάτσα χαρτιά. Αλλάζει αυτό από Δευτέρα. Τώρα αλλάζει. Αλλάζει, ναι. Αφού φάγαμε το κράξιμο, αλλάζει. Ναι. Τώρα τι να το κάνω. Ερενικό, εντάξει, βάζεις κάποια πράγματα στο τραπέζι. Ναι, τι, η Ζενή τι να πει. Η Zenit, φίλε, κοίταξε να δεις. Η Zenit, όταν αποφασίστηκαν όλα αυτά, ναι, τα ψήφισε. Τα ψήφισε. Γιατί η Ευρωλίγκα δεν είναι ομοσπονδία για τέτοια, οι ομάδες αποφασίζουν. Πάρε τη Zenit. Και η μέτοχη, ωραία. Πάλι εγώ το πάνω από εδώ που λέω τηλέφωνο. Α, σωστά, έχουμε και Έλληνα εκεί πέρα. Εντάξει, δεν ξέρω αν τα ψήφισε βασικά η Zenit, τα ψήφισαν οι 11 με το συμβόλαιο. Ναι. Αλλά τα ψήφισαν αυτοί μεταξύ τους. Οπότε, τι να κάνουμε. Τώρα τα αλλάζουν. Αλλά στην μπάσκετ είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται. Είναι πολύ ευχάριστο. Είναι πολύ δυνατό. Σήμερα έμαθα γιατί δεν πήρε χθες άδεια ο Χαρίλαος Τρικούπης ο αθλητικός. Ο Χαρίλαος Τρικούπης, ο οποίος είχε ανέβει το Φεβρουάριο σχεδόν. Εντάξει. Και είχε τρέξει τέλος πάντων θεωρητικά όλες τις διαδικασίες για να πάρει να γίνει ΚΑΕ και. Μέχρι χθες στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού βλέπαν το παλιό του καταστατικό. Τέλεια. Δεν βλέπαμε καινούριο. Άλλα και φιντάνια. Αφού οι άνθρωποι τσίριξαν και φόραξαν και του είπαν παιδιά ότι αυτό που βλέπετε είναι το παλιό καταστατικό που εδώ δεν είμαστε ΚΑΕ, πρέπει να κάνουμε το επόμενο. Παιδιά. Το είδανε σήμερα και το σαν άδεια. Ναι. Και είναι και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έτσι πολύ υψηλού επίπεδου και καταρτισμένη. Τέλος πάντων. Και έγινε αυτό. Αλλά γιατί να σου πω και λίγο κάτι, Ρενίκο, και θα είχε μπάσκετ. Γιατί θα μας πειριζατε, θα σχολιάζατε κανένα. Να, εμείς μεταξύ μας. Εγώ, ακούσεις. Ωραία. Α, κάμια δεκαριά δεξιά-αριστερά από κάθε ομάδα, αυτό ήταν. Με εξυπηρετεί πολύ το αύριο που δεν θα γίνει, να ξέρεις. Γιατί, Νίκο, γιατί θα βάλουν πλάτη συνάδελφοι. Δυσκολευόμουν να βγάλω πρόγραμμα για αύριο ναι. με το μπάσκετ. Ναι. Αλλά τώρα που δεν θα έχουμε το παιχνίδι, mm-hmm. όλα είναι πολύ πιο. Ο Άρης αύριο έπαιζε κανονικά 5 παρατέταρτο. 5 παρατέταρτο και 6 και 4 την μπάλα. Κακό. Πολύ κακό. Κακό αυτό. Για τον Αμπαντάρη σίγουρα, αλλά ναι. πλέον όλοι φουτμπαλέρα 6 και 4 εξωτικά Γιάννενα. Ναι, ρε φιλνοείται. Όπου το βράδυ 19 λέει θα έχει 12 βαθμούς. Πάρα πολύ ωραία. Νομέρα. Σήμερα υποτίθεται θα έχει 27 βαθμούς, παιδιά. Μας είπατε και από το πρωί έχει συννεφιά και δεν το λες ότι έχει και ζέστη. Είναι σε καλά. Γιατί κάποιοι είμαστε πρωινοί, τυπικοί, έτσι να τα λέμε όλα. Έχετε σκυλί και το βγάζετε βόλτα. Όχι, εκτός από αυτό. Κατεβήκαμε στο γραφείο σήμερα από νωρίς το πρωί για κάποιον λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάναμε αυτό. Και η μέρα μας σήμερα, όπως καταλαβαίνεις, είναι ατελείωτη, Νίκο Παπαδόπουλε. Είχες ανάγκη από αλήθεια, μάλλον. Από τι ώρα κατέβηκες, Νίκο, δηλαδή. Από τις 8. Νίκο. Τις 8 στο γραφείο. Ναι. Γιατί είχα δουλειά. Το σπίτι, μπορεί να δεν γινότανε. Δεν ήταν και τόσο εφικτό. Οπότε αντιλαμβάνεσαι την Παρασκευή ναι. μου είναι λίγο δύσκολη σήμερα. Λαϊκά τα. Τώρα σβήνω, δηλαδή. Καλά μου πήρα το καφέ εδώ από τα παιδιά, να είναι καλά, φίλοι μου. Μάλιστα. Έχω φτάσει σε επίπεδο να μπαίνω μέσα και να μην λέω καν, φίλε. Με βλέπουν οι γυρνάκι και φτιάχνουν το καφέ. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό, να ξέρεις. Ήθελα πάντα να το κάνω. Το έβλεπα σε πάρα πολλές σειρές. Άμα το κάνω και με ποτό, εκεί θα έχω ξεφύγει πάρα πολύ, πιστεύω. Δηλαδή να πηγαίνω και να κάθομαι, λέω το γνωστό. Κατάλαβες.
Αυτό. Είναι το γνωστό I own the place. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά εδώ πέρα ναι. Γιατί δεν δουλεύει αυτό. Τι γίνεται, ρε Νίκο, τώρα δηλαδή. Γιατί ρε αγόρι. Ρε Ζάχο, τι έχει κάνει πάλι. Τίποτα, ρε. Έρχονται, ανεβάζουν τα ακουστικά στο 200. Ωραία, φεύγουν χωρίς να ακούνε. Τα αφήνουν όπως να είναι. Για κανένα ατάρι είσαι μόνο, ρε. Για τίποτα δεν είσαι να πούμε. Το, το ατάρι. Ναι, μα τώρα και παλιά που έκανε τα DJ League του δεκαετία των 80. Έκανε και τέτοια. DJ, όντως. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Εννοείται. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Τι pregame έχουμε, Λευνικό, σήμερα για πες. Δηλαδή θα βγάλουμε τον Χρυσάνθο, τι να μου πει το πώς θα παίξει ο Άρης με τον Απόλλωνα να σμήνει. Σε παρακαλώ, δεν θα το βγάζουμε και καθόλου. Η εκπομπή σήμερα ήταν συλλεκτική η Τρόικα. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Ήταν σαν κάτι δικές μας, κάτι δύο ώρες που κάνουμε. Ξέρεις που πηγαίνει ποτέ ένα στο άλλο και όχι εμείς πιο μεγάλοι, όχι εσείς πήρατε περισσότερο, όχι εμείς πήραμε λιγότερα. Έτσι ήταν σήμερα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Βέβαια είχε μια πολύ καλή αποκάλυψη στο τέλος. Το άκουσα αυτό. Για το Σταύρο τον Ελληνιάδη. Για τη γνωστή του Χτένα. Δεν υπήρχε τέτοια αποκάλυψη για τη Χτένα. Αλλά και εμένα στα αυτιά μου χθες αυτό, να ξέρεις. Εγώ άκουσα τον Μπάρι Τσελεπίδη. Και άκουσα το Τσελεπάρι που το είπε. Αποκάλυψη, παιδιά, μόνο λίγο ναι. Το είπε πρώτος. Ναι, και χθες το βράδυ σε ένα τηλέφωνο και εμένα, γιατί σου έχω ξαναπεί ότι η μπασκετική μας ομάδα μπορεί να είμαστε συνολικά μια χίλη που ασχολούνται πάνω κάτω. Βάζω και παίκτες και παράγοντες και δημοσιογράφους και όλους και μάνατζερ. Και πολλούς μπορεί. Αλλά αυτή η χίλη, ωραία, ναι. Το αγαπάμε το αθληματάκι. Δηλαδή με το που γίνεται κάτι αμέσως βρωμάει η δουλειά, κατάλαβες. Και χθες το βράδυ λίγο μου ήρθε και εμένα με τέτοια ενημέρωση. Μάλιστα. Για την θρυλική Χτένα. Αλλά ξενερώνω, δεν θα είναι στον πάγκο μάλλον. Πού θα είναι. Στην Αθήνα ως εκπρόσωπος, κάτι τέτοιο διάβαζα ότι παίζει γι' αυτό. Είπε για τα. Και εγώ γιατί μάνατζερ ήξερα. Ναι, γιατί μάνατζερ, για τον πάγκο. Ναι. Παλιότερα είχε προσεγγίσει και τον ΠΑΟΚ. Έμαθα. Όντως. Ναι, ναι. Αυτό και δεν θα ήταν εκπληκτικό. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα ήταν υπέροχο να γίνει. Θα ήταν η πρώτη φορά που οι οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας θα βρίζανε τον team manager τους. Ναι, θα ήταν... καλά, εντάξει, θα ήταν η πρώτη. Εντάξει, μπορεί να έχει υπάρξει και μια φορά ακόμα ενδεχομένως. Okay. Ναι. Δεν θα ήταν η πρώτη. Τέλος πάντων. Απλά έχει το ενδιαφέρον του γιατί είναι ο συγκεκριμένος, παρότι πόσα χρόνια είναι στους πάγκους, ρε φίλε. Είναι καμιά. Δεν είναι 25 χρόνια. Σίγουρα. Το θρελικό σύνδημα έχει βγει σίγουρα πριν 25 χρόνια. Κάπου εκεί πρέπει, δεκαετία 90. Η δημιουργικότητα το φίλο του ΠΑΟΚ. Ναι, ρε φίλε, γιατί θρυλική Χτένα. Έτσι. Ωραία. Και σκέψτε ότι ακόμα και τώρα, με το που γίνεται κάτι για έναν τέτοιον τύπο, αμέσως έχει ρε παιδί μου λίγο αντίκτυπο. Έχει λίγο ενδιαφέρον. Χτένα. Τέλεια. Νίκο. Μια χαρά. Μου είπαν ότι ένας ρεπόρτερ Άρη τραγουδούσε το σύνθημα. Ισχύει. Σταύρο. Λοιπόν. Σταύρο, κάτι λέει. Τι έγινε, ρε Νίκο. FM και όλα τα μηνύματά σου, 542. Ναι. Με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Λες να καλέσουμε τον Χρύσανθο. Λες. Ή πιο μετά. Ναι. Είναι διαθέσιμος, είναι available. Δεν ξέρω. Πάντα είναι available γιατί. Θα προσπαθήσουμε, ρε φίλε. Ο Χρύσανθος έχει αυτό το κακό. Ότι. Κακό ή καλό. Είναι και καλό, είναι και κακό. Είναι καλό για αυτόν, είναι κακό για τους υπόλοιπους. Το ότι έχει μια εγρήγορη από τους 8 το πρωί μέχρι να κοιμηθεί. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ. Όχι 8 βασικά. Και έχει και 4 παιδιά. Ψέματα. 9. 9.30, ναι. Και έχει αυτή την εγρήγορση λοιπόν μέχρι τις 2 το βράδυ που μπορεί να κοιμηθεί. Άντε, καμιά φορά μπορεί να κοιμηθεί και λίγο νωρίτερα. Φαντάζομαι ότι τώρα θα τον πετύχουμε σε μια κατάσταση όπου θα θελήσει να μπει στην παρέα μας και να σχολιάσουμε το αυριανό παιχνίδι το οποίο θα γίνει στα εξωτικά Ιωάννινα. Όπου οι καιρικές συνθήκες είναι κάπως χειμερινές, να τις πω έτσι. Είναι και μια ιδιαίτερη κατάσταση λόγω του κορονοϊού στην πόλη της Ηπείρου που είναι λίγο σφιχτά τα πράγματα. Ο Άρης παρόλα αυτά είναι ήδη καθοδόν για το αυριανό παιχνίδι. Θα δώσουμε το ρεπορτάζ εννοείται. Μιας και έχουμε παιχνίδι αύριο, θα πάρουμε αυτή την ενημερωτική μορφή. Θα πετάξουμε το ενημερωτικό μανδύα, θα πούμε πιθανές εντεκάδες, θα πούμε την αποστολή. Θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ εννοείται, ο οποίος την Κυριακή έχει ντέρμπι, το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, για την φετινή σεζόν στο ΟΑΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ. Την, να τσικλήσω, δεν τσικλάω. Από πρώην χάρτη είναι και τέτοια τώρα, εντάξει, θα βοηθήσει σχέσεις είναι καλές. Λοιπόν, το ντέρμπι αυτό το οποίο θα γίνει στο ΟΑΚΑ την ερχόμενη Κυριακή, θα δώσουμε το ρεπορτάζ και γι' αυτό το παιχνίδι. Θα κάνουμε φυσικά στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής και θα συνεχίσουμε βασικά με την αγαπημένη μας έτσι, ενότητα των ακροατών. Θα τα πούμε εννοείται μετά από τις 6 μαζί για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Δεν τον έχουμε φυσικά. Φυσικά και τον έχουμε, φίλε, και δεν ήταν δικό το ζήτημα πριν, ήταν θέμα του ηχολήπτη. Καλησπέρα σας, κύριε. Νίκο, κάτι λάθος κάνω τελευταία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θες λίγο να επιληφθείς του ζητήματος, ειλικρινά. Γιατί και από χθες κάτι τέτοια έκανα. Δεν ξέρω, έχει κολλήσει ο εγκέφαλός μου, μάλλον. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάτι λάθος κάνω. Πάρε λίγο, σε παρακαλώ. Πάμε λίγο. Εδώ είμαστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Α,
Άσε φίλε, θα το κάνω εγώ. Άστο, θα το κάνω εγώ. Άσε, θα το κάνω εγώ. Θα πάρω εγώ. Γεια σου Χρύσανθε. Γεια σου Χρύσανθε. Ναι ρε φίλε. Παιδιά, αν δεν μπορείτε, πείτε μου να το κάνω εγώ. Άσε, σε μένα θα το σηκώσει. Δηλαδή, να σου πω λίγο κάτι ρε φίλε. Αυτός εδώ πέρα ο αντιεμπορικός τύπος. Έτσι. Που εντάξει, παλεύω πολύ να το κάνω εμπορικό. Καλά τα πάει. Όταν ανεβάζει φωνή, καλά πάει. Μου λέει να μιλήσουμε για μπάλα σήμερα. Να πάρουμε τον Χρήστο να μιλήσουμε για το Άρης από όλους μήνες, ρε φίλε. Ναι. Έχουμε αγώνα. Έχουμε αγώνα αύριο. Πρέπει να. Δηλαδή τώρα να μιλήσουμε για το Άρης από όλους μήνες, ρε Χρήστο. Θα μιλήσουμε για τον Ηλιάδη. Τι άλλο θες να πούμε. Για τον Ηλιάδη έχουμε πολλά. Α μιλήσουμε για τη νέα αναβολή στη δίκη του Ιβάν Ζαβίδη. Βεβαίως θα πούμε γι' αυτό. Έχω ρεπορτάζ. Έχει ρεπορτάζ. Ναι. Όχι. Σύμφωνα Νίκο με το. Με το ρεπορτάζ των συναδέλφων, ναι, από το πρωί, τον πει ο Καραπαπάς να δεις τι θα πάθεις, είναι πιο σημαντικό από το να μπεις με όπλο και να λέει να μπει ο ιδιοκτήτης με όπλο μέσα, είναι ένα απλό πλημέλημα, και ο τεχνικός διευθυντής να κάνει κίνηση με τα χέρια και να λέει Γιουαρθίνης. Ο Λούμπος Μίχης, Χρύσανθε. Και αν το σημειώνεις αυτό και αν το λες αυτό, είσαι του Ολυμπιακού, προπαγάνδα του Ολυμπιακού. Όχι, εγώ άλλο θέλω να σημειώσω, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Απλά. Πώς γίνεται να σχετίζονται όλα, ρε φίλε. Βγήκε που μπήκε σήμερα. Τελειώσαμε. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω. Εκεί βγήκε το θέμα του Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Δεν έχει υποθεί λέξη σε όλη μας την εκπομπή το μεσημέρι με το Στέλιο και τον Ιβάν Σαββίδη. Αριανός ακροατής μου το στέλνει κάποια στιγμή, δεν το θα δει. Καταρχάς, οφείλεις να παραδεχθείς ότι έπρεπε να το έχεις δει εσύ. Εντάξει, δηλαδή. Λάθος που ξέφυγε. Προσπαθώ να το πω. Θυμηθήκαμε το πολύ επίκαιρο θέμα. Με τη ΔΕΗ και το παλατάκι, ναι. Μπράβο, ναι. Ωραία. Και μετά του στέλνω εγώ στο inbox. Θέλεις να το λες αυτό. Υπάρχουν 500 θέματα που μπορείς να πεις για τον Άρη σε σχέση με απληρωσίες, με πρώην παίκτες, με χρέη κτλ. Ρε φίλε, ρε Στέργιο, από όλα τα θέματα αυτά μου λες γιατί δεν είναι. Πάρε και το Στέργιο. Ρε φίλε. Είμαστε, εντάξει. Για μια παρέ. Μάλωσαν. Μια χαρά περάσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τη δεύτερη ώρα είπαμε για μπάσκετ. Ο Τσελεπίδαχος έδωσε την είδηση που υπάρχει Νίκο σε όλα τα μέσα ενημέρωση. Σωστός. Αλλά θέλω να πω κάτι εδώ στους συναδέλφους και στο SDNA και στον Καζέτα και σε όλα τα site που το αντιγράψανε. Αναφέρω τα μεγάλα site. Δεν είναι κακό να πούνε ότι το θέμα το είπε, το αποκάλυψε ο Λίμπερο. Δεν είπα να πει ο Τσαλτίδης και ο Τσελεπίδης, αλλά υπόθηκε στο Λίμπερο. Το παίρνουν οι συνάδελφοι, το γράφουν και δικό του. Κάτσε ρε φίλε, γιατί γράψε. Υπόθηκε εκεί. Πώς γίνεται δηλαδή όταν σε φιλικά μέσα του ομίλου. Του όποιου ομίλου. Γιατί γράφουμε δηλαδή όπως αποκάλυψε το σπόρε θέμα, ας πούμε. Γιατί δηλαδή ψυχή δεν έχει ο Λίμπερο της καρδιάς μας δηλαδή. Είπε κάτι που ούτε εγώ δεν το ήξερα. Αυτό που δηλαδή πρόκειται να έκανε. Ο Πάρης έκανε. Ήταν ο ορισμός του ρεπόρτερ. Να του το στείλω αυτόν που είπε ο Σκυπάρο Κανένα Κοσαράκη. Δηλαδή είδε μια φωτογραφία και από τη φωτογραφία κάτσε και έψαξε φίλε γιατί έκανε αυτό το σχόλιο ο Λιμιάδης. Και κατέληξε να ξετρουπώσει κυριολεκτικά ένα θέμα ότι ο Λιμιάδης αναλαμβάνει θέση στον Άρη. Δεν είναι βέβαια αυτό ακριβώς που είπε ότι αναλαμβάνει μάνατζερ, δεν είναι μάνατζερ. Θα είναι αυτό που γράφουμε στο Λαμπαοτάρι, γιατί το ψάξαμε περαιτέρω μετά. Στα παιχνίδια στην Αθήνα, με τη διαιτησία που τα έχει αυτά, με ΚΕΔ, ΜΕΔ και όλα τα υπόλοιπα. Μόνο στην Αθήνα. Στον πάγκο της Αθήνας, στην Αθήνα. Φαντάζομαι και στο Μεσολόγγι παράδειγμα. Και στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Όχι, στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα είναι. Στην Τουλία. Εντάξει. Αυτό μου είπανε, ναι. Ότι δεν θα ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη στα παιχνίδια. Μάλιστα. Και βγήκε το θέμα. Γιατί δεν το βάζει. Βάλε, φίλε, τέτοιο. Όπως το είπε στο Λίμπρο, μην φάτε τώρα. Εντάξει, με εκνευρίζει εμένα αυτό πολύ σώσεις, γιατί και με εκνευρίξει γιατί Νίκο και το λέω. Γιατί εμείς πάντα το κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει κάτι το Μετρόπολης που να ανταγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Αν το γράψω, θα βάλω ότι το είπαν εκεί. Θα το βάλει το Καζέ, θα βάλω πηγή. Θα το βάλει το SDNA, θα βάλω πηγή. Θα το γράψει το Σπορτ 24, θα βάλω πηγή. Θα το βάλει ο Σπορτ 24, θα το βάλω. Αν δεν θέλω να το βάλω για τον Α ή Β λόγο, δεν θα τη βάλω καθόλου τη συνέντευξη. Είναι πολύ, για μένα είναι πολύ εκνευριστικό. Τώρα κακώς το λέω για τα site, γιατί στα site δεν γίνεται κατά κόρον. Γίνεται όμως από πολλούς συναδέλφους, ραδιοφωνικά κυρίως, που είναι και πιο εύκολο το copy-paste. Να μπαίνουν να διαβάζουν στο Λαμπαοτάρι μια είδηση που έχει γράψει ο Νίκος και να λένε όπως αποκάλυψε, σας λέμε τώρα τι έγινε στη μεταγραφή του Τάδε και να διαβάζει το κείμενο. Δε, το βλέπω, διαβάζει μέχρι και τα λάθη που κάνει ο Παπαδόπουλος την ώρα που διαβάζει. Από εκεί το καταλαβαίνω βασικά.
Και μια που δεν πήσαμε τα site και, και μετά θα πάω στα site. Αφού είμαι σε μια φάση που τους κράζω συνήθως Νίκο Μοσχοβίτη στο site, κάντε εκείνο, δεν κάνατε αυτό, σας είπα να κάνετε εκείνο και κάνετε το άλλο, είμαι στα ξεφωνητά. Και μου βγάζει ειδοποίηση Sky και είχε ένα ρεπορτάζ που πρέπει να το έγραψε σίγουρα ο Νίκος Παπαδόπουλος του Sky, αυτό το συγκεκριμένο να ξέρεις. Δεν λέω άλλα ονόματα επειδή με τον Νίκο Κουκιότητα, αλλιώς θα έλεγα όντως 4-5 τα ονόματα από τα παιδιά που έχουν στο site. Τούργος αναλυτής αναλύει για την κατάσταση στα θαλάτια σύνορα Ελλάδας χωρίς το αλφα Ελλάδας Τουρκίας. Δηλαδή είχε καταφέρει σε δύο σειρές τίτλο να κάνει τρία λάθη. Χρήσανθε, στο θέμα και λέω εντάξει υπάρχουν και χειρότερα. Αυτό το οποίο έχω πει είναι ότι αν υπήρχαν οι θρηλυκοί οι λατζίδες στα site, έτσι, στα μεγάλα, τώρα δεν μπορούσε όλα τα site να έχει ένα λατζί, οκ, το καταλαβαίνουμε. Έτσι, στα πιο μεγάλα, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι τα μάτια θα είχαν πεταχτεί έξω, φίλε. Και θα είχαν... Επειδή και εγώ και ο Μπούτσιτς, επί 12 χρόνια στο Μετροσπορ, αυτή τη δουλειά κάναμε, υπέρ την ύλη ήμασταν, και είμαστε εξοικειωμένοι στο να εντοπίζουμε και το λάδι, γιατί το κάναμε κάθε μέρα επί σειρά ετών, έτσι. Όντως, είμαστε και υπερπολικοί μερικές φορές. Απλά, στην εφημερίδα, φίλε, το βλέπω εγώ. Φωνάζω τον δημοσιογράφο που το έγραψε και το διορθώνουμε. Στο site πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Φεύγει ένα γράμμα, αλλάζει το προχθές. Κάτσε το ποδόρι και το διορθώσαμε. Προχθές ανεβάσαμε ένα θέμα για τη Χρυσή Αυγή, φίλε. Και αντί να γράψουμε η δικαστής που κληρώθηκε για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής δήλωσε κόλλημα, γράψαμε η δικαστής που πληρώθηκε. Αντιλαμβάνεσαι. Η δικαστής που πληρώθηκε για να δηλώσει κόλλημα στην υπόθεση Χρυσής Αυγής. Δηλαδή να μπούμε φυλακή κανονικά. Να προσπαθώ να εξηγήσω στη δικαστή ότι παιδιά δεν φταίω, πάτησε ο Παπαδόπουλος το ΚΑΠΑ, το πει αντί για το ΚΑΠΑ. Ναι. Και να μου λέει, όχι, τι να κάνω εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, απλά στο site πρέπει να είμαστε τριπλά και τεπλά προσεκτικοί. Και εγώ έχω κάνει πάρα πολλά τέτοια. Εννοείται, ποιος δεν έχει κάνει, τι συζητάμε. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο, όταν κάνω εγώ λάθος, δεν υπάρχει κάποιος να με πάρει να μου πει διόρθωστα, ρε φίλε. Οπότε εκτιθέμαι. Τα προθέσει είχα ένα λάθος στο κουτάκι που βάζουμε. Είχα ένα αντί για το Α, πάτησα το σίγμα. Σύνηθες λάθος. Είναι και δίπλα και μοιάζουν στα ελληνικά το μικρό Α με το μικρό σίγμα, έτσι. Τέλος όταν το γράψει ειδικά από το κινητό. Όταν το γράψει από το κινητό, μπερδεύεσαι. Το είδα μόλις αποτυπώθηκε. Δεν με πήρε κανένας. Ήταν εκεί μια ώρα, λάθος. Δεν με πήρε κανένας να μου το πει. Για μένα αυτό μετράει περισσότερο από όλα. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε κάνει όλοι λάθη και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Το ζήτημα είναι να τα διορθώνουμε. Αν ακολουθούμε κάποιους κανόνες, Νίκο Παπαδόπουλε, αυτός που έχει πει δηλαδή, έχω πολύ καιρό ο άνθρωπος που συγκείται το site, το λάθος σου είναι ότι δεν διορθώνεις τον άλλον, γιατί είσαι υπεύθυνος ύλης. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα διορθώνω και δεν το ξέρεις. Δεν στα λέω κακός. Όλα. Και τι κακό. Να ένα λάθος. Να ένα λάθος. Ναι, μου τα λες όλα. Δεν μπορώ να σου λέω για κάθε λάθος που γίνεται, Χρήσανθε, όχι. Τα βλέπω, τα διορθώνω. Φυσικά και πρέπει. Και προχωράμε. Ο σωστός, κοίταξε. Ο σωστός αρχισυντάκτης πρέπει να ενημερώνει ώστε η κρίση του ανθρώπου που είναι επικεφαλής να μην αλλοιώνεται. Δεν τους κάνεις καλό. Τους κάνεις κακό. Γιατί αν διορθώνεις κάποιον και συνεχίζει να κάνει λάθη και δεν πάρεις ένα μέτρο ουσιαστικό, που αυτό θα το κρίνω εγώ ποιο θα είναι το μέτρο, για να τον διορθώσεις, θα κάνει τέτοια χοντράδα που θα πάρει και σένα η μπάλα. Κάπως έτσι σου θυμίζω ότι ένας άνθρωπος που είχαν της απόλυτης και καθολικής εμπιστοσύνης του Θόδωρου Καρυπίδη έφυγε μαζί με αυτόν που έκανε τα λάθη. Διότι δεν επεσήμανε τα λάθη προς την ηγεσία, με αποτέλεσμα όταν ήρθε η ώρα να του πει η ηγεσία. Αφού τα έβλεπε τα λάθη και τα διόρθωνε, γιατί δεν μου το έλεγες? Με λίγα λόγια, με λέει. Κατάλαβε, Νίκο Μοσχοβίτη. Με λέει το Λίτερ Ζήτου, όλα μπαουτάρι. Κάπως έτσι. Έλα, πάμε Άρη Απόλλωνος Μήνης αύριο. Έλα. Τα υπόλοιπα στο ΙΕΚ που διδάσκει ο Χρήσανθος. Πάμε Άρη Απόλλωνος Μήνης αύριο. Ματέο Γκαρσία, δεν κάνω. Κάθε τρίτη να αρχίσει να διδάξω. Λοιπόν, Ματέο Γκαρσία θα είναι πιθανότερο. Κάτι το οποίο θα είναι δεκάδα, γιατί θα ξέρει ο Νίκος καλύτερα από μένα. Εγώ αυτό που θέλω να δω από τον Άρη είναι να δω το κατά πόσο αυτές τις δύο εβδομάδες πέρασε κάποια πράγματα ο Μάντζιος στον τρόπο παιχνιδιού,
Δεν εννοώ ότι να μεταμορφωθεί η ομάδα, εδώ δεν μπορεί σε 2-3 μήνες να τη μεταμορφώσεις. Θέλω να δω όμως κάτι διαφορετικό στον τρόπο ανάπτυξης. Θέλω να δω κάτι διαφορετικό στα στημένα στη συμπεριφορά την αμυντική. Θέλω να δω κάτι διαφορετικό στα στημένα στην επιθετική συμπεριφορά. Ο Άρης έμαθε εδώ και 1,5 χρόνο να παίζει με το Φετφατζίδη. Ήταν καταλυτικός ο ρόλος του Φετφατζίδη εδώ και 1,5 χρόνο. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα αλλάξει. Γιατί κανείς δεν έχει την τρίπλα που είχε ο Φετφατζίδης, κανείς δεν μπορεί να παίρνει την μπάλα και να περνάει η 6. Όσο καλός και αν είναι ο Ματέο, δεν έχει αυτό το ένας με έναν που είχε ο Φέτφα και αποτελούσε την κύρια πηγή κινδύνου για τον αντίπαλο. Ο Άρης δεν έχει βρει γκολ πέρα από μια συγκεκριμένη φάση από πάσα του Φετφατζίδη, από φάλ του Φετφατζίδη με τον Λόπε την κεφαλιά. Δεν έχει βρει γκολ μέχρι τώρα από το φόρτου. Δεν έχει βρει γκολ απέναντι σε οργανωμένη άμυνα με ευκολία. Όλα είναι είτε ατομικές προσπάθειες είτε μια ενέργεια που θα γίνει από τους εξτρέμ κυρίως, και το ότι δεν σκοράρει ο Φόρκες και σκοράρουν οι περιφερειακοί επιθετικοί δείχνει τον τρόπο με τον οποίο είχε δομηθεί το παιχνίδι του Άρη μέχρι τώρα, και όχι μόνο φέτος αλλά και την περσινή σεζόν. Ο Ματέο είναι ένας άλλος παίκτης. Ο Σίλβα είναι επίσης ένας άλλος παίκτης. Για μένα τα χαρακτηριστικά αυτών των δύο ποδοσφαιριστών ταιριάζουν κουτί στο να λυθεί το πρόβλημα του Άρη της πρώτης αγωνιστικής. Γιατί είναι μεν ο Άρης είναι πρώτος στη βαθμολογία, αλλά είχε ζητήματα όσον αφορά την απειλή της αντίπαλης άμυνας σε όλα τα μάτς τα οποία έπαιξε μέχρι στιγμής. Ήταν μπλοκαρισμένος. Θα μου πει κάποιος ήταν μπλοκαρισμένος και από τις αρχιμίες που ήταν ο Ένικ. Θα συμφωνήσω. Θα μου πει κάποιος ότι ήταν μπλοκαρισμένος, δηλαδή στο δεύτερο ενίκο με τον Παναθηναϊκό το επέλεξε να μείνει πίσω και να χτυπήσει την κόντρα, και αυτό έλεγε και η λογική. Θα πει επίσης κάποιος ότι αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές μπαίνουν τώρα σιγά σιγά στο team και υπάρχει και μια νέα φιλοσοφία. Όλα αυτά ναι, γι' αυτό λέω ότι θέλω να δω πραγματάκια. Θεωρώ ότι ο Ματέο θα βοηθήσει πάρα πολύ στην επιθετική δημιουργία του Άρη, όχι μόνο γιατί θα δημιουργήσει αυτός. Άλλωστε δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα δώσει την ασίστ στην τελική, όπως έδινε ο Φετφατζίδης, το έχουμε ξαναπεί. Είναι ο παίκτης πάντα που δημιουργούσε την κατάσταση για να πάει η μπάλα στον παίκτη που θα κάνει την ασίστ. Δηλαδή ο παίκτης πριν την τελική ασίστ. Και νομίζω ότι εκεί ήταν πρώτος σε μια κατηγορία ο Ματέο την πρώτη χρονιά στον Άρη. Δηλαδή όχι στην τελική πάσα, στην προτελευταία πάσα. Επίσης ανοίγει χώρους. Επίσης είναι ένας παίκτης ο οποίος ειδικεύεται στο να είναι μέσα στη φάση και να παίρνει τα rebound. Αυτά όλα τα θέλει ο Άρης, και πιστεύω με βάση το βιογραφικό του Σίλβα ότι και αυτός θα μπορέσει να βοηθήσει πάνω στο κομμάτι το επιθετικό. Όμως για μένα το σημαντικότερο όλων σε σχέση παραδείγματος χάρη με ένα παιχνίδι που είναι παρόμοιο με αυτό που δίνει αύριο ο Άρης, το παιχνίδι με τα Γιάννενα ή το παιχνίδι με τη Λαμία, ο Άρης με τους παίκτες που έχει πλέον στην ομάδα του, έχοντας ενισχύσει το ρόστερ με τον Ματέο, με τον Σίλβα, αύριο μεθαύριο και με τον Γιώχαν, τον φίλο μου, τον Τινίσιο, αλλά και με τον Κάτσε, έχει δώσει ένα τέτοιο βάθος στην ομάδα, που αν το συνδυάσουμε αυτό με τις 5 αλλαγές που έχει δυνατότητα να κάνει ο Άρης στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν θα υπάρχει αυτό το κενό που υπήρξε από το 70 και μετά στον αγώνα με τα Γιάννη, όταν ο Φετφατζίδης και ο Μπρούνο Γκάμα τα χτίσανε, ο Μπερτόγλιο το είχε κάνει ήδη από το 60, και έτσι η ομάδα, μετά την υπεροσπάθεια που έκανε για να κάνει το 0-2-2-2, γονάτισε την κυριολεξία και ήταν τελείως ακίνδυνη. Όταν λοιπόν έχεις πλέον ικανούς ποδοσφαιριστές για να μπουν στο παιχνίδι, γιατί κακά τα ψέματα, είτε ο Σίλβα, είτε ο Μαντσίνη, είτε ο Ματέο, είτε ο Μπρούνο Γκάμα, είτε ο Μπερτόγλιο, από αυτούς τους 5, οι 2 και οι 3 θα παίζουν βασικοί. Οι άλλοι 2-3 θα έρχονται από τον πάγκο, συν τα υπόλοιπα παιδιά που θα βρίσκονται εκεί, ο νεαρός ή όποιος νεαρός ή τίποτα άλλο. Ο Άρης όμως αποκτά ένα βάθος στον πάγκο του και μέσω επιθετικά, αλλά και στα μετώπιστα, και θεωρώ ότι η έδωση του Ματέου θα βοηθήσει και τον Σάκητ πάρα πολύ, ώστε να μην είναι μόνο το κλασικό μέχρι τη σέντρα και από εκεί πέρα τίποτα. Και παράλληλα, επειδή ο Ματέο με τον Γκάμα μπορούν να αλλάζουν θέση, επειδή ο Σίλβα με τον Γκάμα μπορούν να αλλάζουν θέση, επειδή ο Ματέο με τον Σίλβα μπορούν να αλλάζουν θέση, και επειδή ο Μπερτόγλιο και με τους 3 μπορεί να αλλάζει θέση, θεωρώ ότι ο Μάντσο θα καταφέρει να βρει τον τρόπο ώστε και ο Γκάνεα να δείξει πολλά από τα πράγματα που δεν έχουμε δει μέχρι τώρα, τα ανεβάσματά του, τις καλές του έδρες,
γιατί θα έχει έναν ποδοσφαιριστή, όχι τον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος θα του δίνει βοήθειες. Ο Άρης πλήρωσε πάρα πολύ και εκτέθηκαν πάρα πολύ οι μπακ του. Τα παιχνίδια, κάναμε την κόλλους, δεν το συζητώ, αλλά γενικότερα υπήρχε πρόβλημα στο κομμάτι αυτό από το γεγονός ότι ο Φετφατζίδης και ο Γκάμα είναι δύο εξαιρετικοί χωρίς καμιά πολύ από τους ποδοσφαιριστές όσον αφορά τα επιθετικά τους καθήκοντα, αλλά ο ένας στα 33 και ο άλλος, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι του, αυτό είναι το ταπεραμέντο του, αυτή είναι η δυνατότητά του, δεν μάρκαραν ποτέ. Δεν έδιναν ποτέ βοήθειες και σε μια ομάδα που έπαιζε το παιχνίδι που έπαιζε ο Άρης, με το σύστημα που παίζει ο Άρης, ήταν μεγάλα τα κενά. Έχω την αίσθηση ότι ο Ένινγκ, όταν πήγε στη λογική να αλλάξει το σύστημα, είχε το μυαλό του και αυτό. Είχε το μυαλό του ότι ο Γκάμα με τον Φετφατζίδη δεν μπορούν ποτέ να δώσουν βοήθειες στους μπάκους ή όποιες αδυναμίες θα τα χτυπήτες και τα χτυπήτες. Αν το συνδυάσω αυτό με το γεγονός ότι ήμασταν κουλουβάχατα στο χώρο του κέντρου, μια ο Ένινγκ, μια ο άλλος, μια να παίξει ο Τζέκο, μια να παίξει ο Σάσα, μια να παίξει ο Ματίνι, η εικόνα σε κάποια ημίχρονα των αγώνων ήταν δικαιολογημένα κακή από όλα αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι σιγά σιγά αυτά τα πράγματα με τους παίκτες που ήρθαν, με έναν Κάτσε ο οποίος όποτε χρειάζεται μπορεί πραγματικά να είναι αυτό το μηχανάκι που λέμε στο χώρο του κέντρου, με τον Σίλβα και τον Ματέο να έχουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που περιέγραψα πριν, μπορούν να δώσουν πολλά παραπάνω πράγματα στον Άρη. Και επίσης, για να στο ολοκληρώσω έτσι λίγο τακτικά, και αφού σας αρέσει να μιλάμε για ποδόσφαιρο, και εμένα μου αρέσει να μιλάω για ποδόσφαιρο, εκεί να μην έχω το ένατρο να μιλάω για άλλα πράγματα που τελικά βάζουν το ποδόσφαιρο σε δεύτερη μοίρα. Θεωρώ ότι με αυτούς τους ποδοσφαιριστές και με αυτή τη διάρκεια και με τις αλλαγές που μπορούν να υπάρχουν, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και να κρίνουμε το Λόπετ σαν center for. Πώς το κρίνουμε στο center for, αν τροφοδοτηθεί και αν προσπαθήσει να απειλεί στα αντίπαλα παιχνίδια. Αν βγαίνει απέναντι τερματοφύλακα και το στέλνει στα περιστέρια, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το να μην έχει πάρει ούτε μία πάσα και να αναγκάζεται είτε να γίνει πλάκι, είτε να γυρίζει το κέντρο, είτε να τρέχει άσκοπα δεξιά και αριστερά για να προσπαθήσει να δημιουργήσει για τους άλλους, από το να είναι ο center for, ο οποίος θα τροφοδοτηθεί είτε από τον άξονα που υπάρχει μηδαμινή τροφοδότηση μέχρι στιγμής, είτε από τα άκρα προκειμένου να απειλήσει τα αντίπαλα κάρη. Τώρα, το μάτς αύριο με τον Απόλλωνα δεν μπορώ να πω τη λέξη δύσκολο. Δεν μπορεί να λες ότι είναι το μάτς δύσκολο με τον Απόλλωνα. Το μάτς δύσκολο με τον Απόλλωνα, με τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τι είναι. Πώς το χαρακτηρίζεις το παιχνίδι. Ο Άρης θα το κάνει εύκολο. Όποια δυσκολία μπορεί να μεταφράσει το γεγονός ότι περιμένεις ότι θα είναι μια ομάδα αύριο που θα βάλει το λεωφορείο. Όταν το λεωφορείο μπαίνει, μετά από αλλαγές προπονητών, μετά από διακοπές για εθνικές, μετά από τέτοιες καταστάσεις και περιστάσεις, έχει πάντα και ένα πόνος αυτός που αμήνεται, ότι δεν έχει ρυθμό ο αντίπαλος αυτός που θέλει να επιτεθεί. Ευελπιστώ και πιστεύω ότι αυτό δεν θα επηρεάσει πολύ τον Άρη, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είχε ο Μάντζιος πολλές απώλειες με διεθνείς να λείπουν από τις προπονήσεις κτλ. Δύο-τρεις ήταν που λείπανε, και αυτοί είναι τις μικρότερες εθνικές, ο Μπακαλιάνης και πιο άλλο παιδί. Επομένως, νομίζω ότι περισσότερο για τον Άρη να καταφέρει να βρει το ρυθμό, έχει κίνητρο ο Άρης, έχει αυτό το κίνητρο της κορυφής. Όσο και αν είναι αστείο, γιατί φυσικά το να έχει 4-5 πρώτες αγωνιστικές πρόθεσεις σημαίνει ότι πάει στο πρωτάθλημα, αλλά ψυχολογικά, όταν το Νοέμβριο, αν κερδίσει αύριο ο Άρης, θα είναι στην κορυφή. Γιατί με τις αναβολές, με το χωρίς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, χωρίς το ΑΕΚ Ολυμπιακός, με όλα αυτά, αν φτάσει σε ένα σημείο στο μισό πρωτάθλημα να είσαι εκεί πρώτος, δεύτερος, αντιλαμβάνεσαι ότι σου ανοίγει όρεξη και βρίσκει μια διαφορετική νοοτροπία όλα τα παιχνίδια και χωρίς να έχεις να φτάσει τίποτα, πας για το καλύτερο δυνατό. Υπάρχει και αυτή η άβρα, η θετική στον κόσμο, που είναι καλό για το σύνολο της ομάδας, για το σύνολο του συλλόγου. Και από την άλλη, για να πούμε και την άλλη, αν δεν κερδίσεις αύριο, γίνεται το ανάποδο. Έτσι, η γκρίνια, η μύρλα, η απεσιοδοξία και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει άπρα να μπει ο Άρης με όλη του την σπόρα, με όλη την δύναμη που του παρέχει αυτή η πρώτη θέση αυτή τη στιγμή, να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης, να παίξει ποδόσφαιρο. Στα Γιάννα, από ό,τι ξέρω, είναι και καλό στα πλωτάπτες. Βέβαια, σήμερα πληροφορούμε ότι βρέχει στα Γιάννα. Αύριο ο καιρός δείχνει ότι θα είναι καλός για το παιχνίδι. Ευελπιστώ και πιστεύω ότι σε ένα καλό αγωνιστικό χώρο θα μπορέσουν οι γρήγοροι παίκτες του Άρη να καταφέρουν να βρουν τον δρόμο προς τα δίκτυα, και αν είναι και σοβαρό στα μετώπιστε, δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα από τον Απόλλωνα, που είναι αλήθεια ότι ψάχνεται, κάνει αρκετές κινήσεις, κάνει κινήσεις
που αν τις έκανε τον Ιούνιο, θα λέγαμε ότι το Σεπτέμβριο αυτή η ομάδα έχει προοπτικές να κάνει κάτι παραπάνω από το να παραμείνει απλά στην κατηγορία. Αλλά στο χρονικό διάστημα τώρα αυτό, όταν στον Άρη μιλάμε για παίκτες που πάνε να μπουν μέσα στην ομάδα, τρεις-τέσσερις προσθήκες που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα, και αν θα δέσουν και είναι μια νέα ομάδα και όλα τα υπόλοιπα, σκέψου τώρα 25-26 παιδιά που μαζεύτηκαν στον Απόλλωνα, να ήταν 5 και από την περσινή ομάδα, ξαφνικά να λες πείτε και παίξτε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, δεν είναι football manager, δεν είναι PlayStation. Χρειάζεται πολλή δουλειά και για τον Απόλλωνα, βέβαια ήταν θετικό ότι υπήρχε αυτό το διάστημα και των τριών αγωνιστικών που δεν παίξαν αλλά και τη διακοπή. Είναι θετικό για αυτούς. Αλλά αν είναι έξυπνο ο Απόλλωνα, αύριο θα έρθει, θα χάσει εύκολα με 2-0 και θα επικεντρωθεί στο πολύ μεγάλο παιχνίδι που έχει την Τετάρτη με τον ΠΑΣ Γιάννενα. Θεωρώ ανούσιο να πας να χτυπήσεις ένα παιχνίδι με όλες τις δυνάμεις όταν τρεις μέρες μετά έχεις έναν από τους πρώτους τελικούς. Γιατί κατά τα ψέματα, όπως είναι για τον Άρη τα παιχνίδια με τον ΠΑΟ, την Άρη, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, στο σημείο που βρίσκεται ο Άρης, την πρώτη πεντάδα λοιπόν, δηλαδή του πρωταθλήματος, αντίστοιχα τα κρίσιμα παιχνίδια για τον Απόλλωνα είναι τα παιχνίδια με τον ΠΑΣ Γιάννενα, με τη Λαμία, με τον Πανετολικό και εκεί πρέπει να ρίχνει το βάρος. Μετά από τρεις μέρες λοιπόν, τέσσερις μέρες έχει παιχνίδι με τον ΠΑΣ. Οπότε νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να μην επηρεάζει τη λογική και τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών. Δεν σημαίνει ότι θα μπουν για να χάσουμε, αλλά καταλαβαίνω ο καθένας και τη σημασία που έχει το ένα παιχνίδι και το άλλο παιχνίδι. Αν χάσουν από τον Άρη δεν θα κάνει τίποτα. Αν όμως χάσουν από τον Παζιάννα, αμέσως θα μείνουν πολύ πίσω στη μάχη που θα δώσουν για την παραμονή στην κατηγορία. Μάλιστα. Ωραία. Χρήσανθε, νομίζω κάλυψες τα πάντα, καλά. Φίλε. Πολύ καλά. Τα πάντα. Πάρα πολύ καλά. Να με ξαναβγάλω τη δεύτερη. Θα κατηφορήσεις τα Γιάννενα ή θα ανηφορήσεις, δεν ξέρω. Ναι. Κατηφορήσεις. Ναι, ωραία. 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 Μια χαρά. Ωραία. Αγιογράφητο. Φίλε, είναι λίγο σημαντικό το αν κατηφορήσεις ή ανηφορήσεις. Γιατί κατηφορίζεις. Γιατί. Είσαι τόσο σίγουρος. Καταρχήν πρέπει να πεις Νίκο Μοσχοβίτη στον Παπαδόπουλο. Ναι. Άκου λίγο. Ας το χαρτί. Πάει στον Παπαδόπουλο ότι ο Άρης μόνο ανηφορίζει. Πάντα η ζωή του Αριανού. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Ναι. Γεια σου, Χρήσανδε. Γεια σου. Χωρίς μνημόνια στην ενημέρωση. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και την 11η απλά να συμπληρώσω. Ναι, ναι, ναι. Για να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ, πριν πάμε στο διάλειμμα. Ο Μάντιος αυτή την εβδομάδα, σε σχέση με τα δύο προηγούμενα μάτς που ήταν στον πάγκο της ομάδας, δεν έδειξε κάτι ξεκάθαρο. Και αυτό, σε αυτό νομίζω έπαιξε ρόλο το ότι έχει πλέον περισσότερες επιλογές. Ανακάτεψε κάπως τα πράγματα στις προπονήσεις. Δεν έγινε κάτι ξεκάθαρο μέσα τις δοκιμές που έκανε. Δοκιμάσε πάρα πολλά σχήματα τις τελευταίες μέρες μέχρι και χθες. Σήμερα τα εκστατικές φάσεις κάνανε περισσότερο. Του Ματέο εξ αρχής είχαμε σημειώσει ότι είναι η πιο πιθανή αλλαγή. Λογικά πάντα κρατάμε και μια πισινή. Λογικά όμως θα παίξει στη θέση του Μαντσίνη, του Μπερτόγλιο. Και ίσως γίνει μια έκπληξη, θα πω εγώ, που το Ματί για Τζέγκο είναι. Βάση λογικής, το δίδυμο που έχει προβάδισμα για τα χαφ. Το φάει το Ματίγια, το φάει. Όχι, δεν φάει το Ματίγια. Αν γίνει κάποια έκπληξη, νομίζω ότι θα είναι στα χαφ. Να βγάλει δηλαδή το Τζέγκο και να βάλει το Σάσα ή τον Γκάτσε. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή, ο Μπουσέ στο τέρμα, ο Σάκητς με τον Γκάνε στα μπακ. Ο Δέλη έχει ένα προβάδισμα, ένα του Ντάτκοβιτς για να είναι δίπλα στο Ρόους. Ο Γκάμα δεν βγαίνει, νομίζω, από την δεκάδα. Όπως το ίδιο ισχύει και με τον Λόπεθ στην κορυφή της. Ρόους τι είχε εδώ στο Φρίβιντ, φίλε. Και το έχει πεταρισμένο ακόμα. Σε μια διεκδίκηση τη μπάλα τη προπόνηση προχθές. Τον πέτυχα χθες, γι' αυτό το λέω. Ναι, την έφαγε, αλλά εντάξει, ήταν. Okay. Ήταν καλά. Το ανέβασε και στα social media κιόλας. Πού τον πέτυχε. Τώρα έχει. Μικρή σημασία έχει. Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα δηλαδή. Να πάμε σε ένα διάλειμμα. Τελειώσαμε τώρα. Το Άρης Απόλλων, δηλαδή, Νίκο. Όχι, μπορεί ο λαός να. Ο λαός μετά θα δώσει τη δική του συνέχεια. Πολύ καλά τα λες, Νίκο. Λοιπόν, με ΠΑΟΚ. Με ΠΑΟΚ βεβαίω. Ωραία. ΠΑΟΚ, καλή ομάδα. Ξεκατική. Καλή ομάδα. Ντέρμπι την Κυριακή. Ντέρμπι έχει την Κυριακή με την ΑΕΚ. Oh, βέβαια. Ο Νινούα θα βάλει γκολ. Πολλά προβλήματα έχει η ΑΕΚ. Πολλά κάτι πράγμα. Που φέρνει έξτρα πίεση στον ΠΑΟΚ, θα πω εγώ, Νικό Παδόπουλο. Για αποτέλεσμα. Για το αποτέλεσμα. Τουλάχιστον στην περιοχή τη ατμόσφαιρα. Γιατί στην ομάδα την ίδια δεν ξέρω. Καλά με τα δεύτερα επέτειο. Λοιπόν. Διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Το κουράκι το πόρτερ να τα πήρε αγόρι μου λίγο. Μόλις άρχισε να δίνει. Γραμμές, ρε Νίκο. Α, εντάξει, τότε είναι πάσο. Λοιπόν. Γραμμές να μιλήσουν, ναι, εδώ είμαστε. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας που έχει άλλα 5 λεπτά. Ρε το Χρήσανθο, κάθε φορά δηλαδή εκτροχιάζεται τον πρώτο μήνα. Λακωνικό θα τον χαρακτηρίζα τον συνάδελφο. Λακωνικό δεν είναι. Συγκεκριμένα, α πούμε, του The Point κάθε φορά δεν φεύγει από το ένα στ' άλλο. Ποτέ. Ναι. Μα ποτέ. Μα ποτέ. Λοιπόν, 2-3-10-2-7 και 3-8 και πάμε παιδιά κατευθείαν τώρα. Ανοίγουμε γραμμές.
να μιλήσουμε για τα παιχνίδια πρώτα το Σαββατοκύριακο και όχι μόνο. Να ακούσουμε τα δικά σας προτινόμενα σημεία, τα αποτελέσματα των ομάδων της πόλης ενδεχομένως στα παιχνίδια που έχουν εδώ Σαββατοκύριακο κλπ. Πάμε στο πρώτο φίλο σήμερα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας. Τι κάνετε, παιδιά, καλά είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Οπα. Παίρνω. Όχι, ακούμε, εντάξει. Ακούγε τώρα καμπάνα, ναι. Ένα γκράου, αλλά εντάξει, όλα καλά. Ναι. Παίρνω γιατί το μεσημέρι που ακούγαμε τον Χρύσανθο έκανε μια σύγκριση. Ναι. Το συνηθίζει. Και είπε ότι ο Καραπαπάς είναι σαν το Μίχελ Ρέι που μπήκε στο γήπεδο. Και ο Ιβάν είναι σαν το Μαρινάκι γιατί μπήκε με το όπλο. Έκανε τέτοια σύγκριση σήμερα. Ναι. Όμως άμα κάτσουμε και κοιτάξουμε την προϊστορία του καθενός, του Μίχελ ας πούμε και του Καραπαπά και του Μαρινάκη με το Σαββίδι, υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Δεν μπορούν να μπουν στο ίδιο κουβά. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα πούμε σε αυτόν και δεν βγάζει γραμμές πλέον, θα βγούμε σε μια άλλη εκπομπή να τα πούμε. Να πούμε το αντίλογο. Δεν μπορούμε να ακούμε το μόνο το μονόλογο. Μπορούμε να ακούμε και τον αντίλογο. Έτσι. Ο Μίχελ δεν είχε μπει ποτέ στα γήπεδα, ενώ ο Καραπαπάς το έχει ξανακάνει. Και όχι μία φορά, αρκετές φορές. Επίσης ο κύριος Σαββίδης δεν κατηγορείται για κακουργήματα όπως κατηγορείται ο κύριος Μαρινάκης. Σωστός. Ούτε για συμμορίες, ούτε για εγκληματικές οργανώσεις, ούτε για φόνους, ούτε για τζίλους. Ναι. Δεν κατηγορείται ο ΠΑΟΚ. Τηρεί την απαγόρευση εισόδων στον αγωνιστικό χώρο που έχει, έτσι, η οποία συνεχίζεται. Ναι, ναι, εδώ μας είπε ο άλλος ότι, είπε ο δικαστής ότι αμφιβολίες έχει. Έχει αμφιβολίες από το okay, το βίντεο να πούμε δεν ακούει τι λέει ο κύριος Καραπαπάς. Από το φύλλο αγώνος δεν διαβάζει τι λέει ο κύριος δικαστής. Δεν. Αυτό ξέρετε τώρα, αυτό, εφόσον βγαίνει μια τέτοια απόφαση, καταλαβαίνει τι παθαίνουν οι επόμενοι διαιτητές που θα παίξουν το συγκεκριμένο σύλλογο. Να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου τώρα. Ναι, ρε, λίγο, κάντε. Να τον κάνω λίγο. Ναι. Λοιπόν, μπορεί για να ποιο λόγο, ρε φίλε, όλοι οι Αργιανοί κάνετε συνήγοροι του Ολυμπιακού. Γιατί ρε, δεν μπορώ. Δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Εγώ σου κάνω το συνήγορο του διαβόλου και κάνουμε κουβέντα. Θα έρθει κάποιο και θα σου πει ότι σίγουρα δεν μπορεί να εξισώσει το Σαββίδι με τον Μαρινάκη, δεν μπορεί να εξισώσει τον Καραπαπά με τον Μίχελ. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Είναι όμως διαφορετικό όταν συγκρίνει μεμονωμένα περιστατικά και όχι να το πω έτσι πρώτερο βίο. Μεμονωμένα περιστατικά, δηλαδή. Μεμονωμένα περιστατικά. Παίρνει μεμονωμένα. Άκουσε με λίγο. Παίρνει μεμονωμένα αυτό που έγινε με τον Καραπαπά στα Γιάννενα, που είναι τραγικό. Okay. Που είναι παιχνίδι δεύτερη αγωνιστική. Παίρνει. Που είναι για πολλωστή φορά. Είναι παιχνίδι δεύτερη αγωνιστική, πα Γιάννενα Ολυμπιακό. Ναι, ρε μαζί σου. Που κλείνει μετά από 30 χρόνια. Όπως ναι. Και παίρνει από την άλλη. Δεν είναι δικαιολογικό καμία αντίδραση. Ναι. Παίρνει από την άλλη, α πούμε, την αντίδραση του Μίχελ αυτό που έχει κάνει. Χωρί να κοιτά τι έχει κάνει ο καθένα πριν. Ναι. Εντάξει, εγώ σου κάνω το συγκεκριμένο διαβόλου. Δεν λέω ότι έχει άδικο, αλλά σου κάνω και το συγκεκριμένο διαβόλου. Μπορεί να έρθει κάποιο και να πέφτει αυτό το πράγμα. Ωραία. Ο ένα λοιπόν τιμωρείται γιατί είπε You are finished, ο άλλο δεν τιμωρείται που είπε θα δει τι. Σου λέω εγώ. Μα δεν είναι αυτό, παιδιά. Στο Νίκο Μοσχοβίτη, μήπως ήσουν στον αγώνα με την ΑΕΚ. Ήσουνα, όχι, δεν ήσουν. Στο γήπεδο, όχι, δεν ήμουνα. Δεν πάει ποδόσφαιρο. Δεν ήμουνα. Εγώ επειδή ήμουνα και πηγαίνω σε όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, επειδή ήμουνα και επειδή πριν μια εβδομάδα ακριβώς είχε γίνει αυτό που είχε γίνει με τον Ολυμπιακό, ήμασταν 6 ώρες στο γήπεδο. Πολύ σωστά. Και στο καπάκι γίνεται αυτό με την ΑΕΚ. Ναι. Ο κόσμος ήταν πάνω στα κάγκελα. Δεν ξέρω αν το είχατε πάρει χαμπάρι. Άμα δεν έμπαινε ο Ιβάν, θα μπαίναμε εμείς στο γήπεδο. Και καλώς που μπήκε ο Ιβάν, μόλις μπήκε ο Ιβάν, άρχισε ο κόσμος να κατεβαίνει από τα κάγκελα γιατί είχαμε έναν εκπρόσωπο να μιλήσει κάποιος για εμάς. Δεν μπορούσε να φτάσει για δεύτερη φορά η κοροϊδία. Δηλαδή για περί κοροϊδίας πρόκειται. Με στα μούτρα μας κοροϊδεύαν οι τύποι. Και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Λοιπόν, και όταν αυτή εδώ η συγκεκριμένη ομάδα. Αν έλαβε ο κύριος Μαρινάκης, το ξέρετε, Νίκο Παπαδόπουλος, ξέρεις ότι ξαπόσυλε τρεις ομάδες τότε. Όταν ανέλαβε ο Μαρινάκης. Τη Λάρισα και τον Α. Ναι, όταν ανέλαβε από το Κόκαλη. Ναι, το 10 νομίζω έγινε αυτό. Ναι. Ξαπόσυλε τον Όφη, τον Άρη και τη Λάρισα. και ανέβασε κάτι ακράτητους, κάτι καλονές και κάτι τέτοιες ομάδες ανέβασε τότε. Για να κάνει το παιχνίδι του, να πούμε το οποίο κάνει χρόνια ολόκληρα. Δεν μπορούμε εμείς να ανεχόμαστε τις καταστάσεις. Πόσα χρόνια. Και άμα δεν ερχόταν ο συγκεκριμένος ο πρόεδρος στο ΠΑΟΚ, τι θα κάνανε αυτοί οι τύποι τόσα χρόνια. Τι θα κάνανε. Θα συνέχιζαν από εκεί που ήταν. Μπορείτε να μου απαντήσετε τι θα κάνανε. Θα κάνανε αυτό που γινόταν τόσα χρόνια, παιδιά. Και μας κοροϊδεύαν όλους μαζί ψηλό γαζί και πήραν τα πρωταθλήματα για βγαίνοντας από ποιος δεν και μας το παίζανε και υπεράνω.
Εγώ γενικότερα. Να σταματήσει κάποτε. Για να το κλείσουμε, γιατί έχουμε κι άλλου τρει. Περιμένουμε τη άποψη ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι βρώμικοι και κανένα δεν παραδείχνει τον άλλον. Να ξέρει. Στο end of the day, για μένα πάντα. Όλοι έχουν κάνει κάτι. Όλοι. Ο Ιβάν Σαββίδης δεν πρόλαβε να βρωμήσει, φίλε μου, σαν του άνθρωπου που είναι μέσα στη λάσπη μέχρι τα αυτιά. Ο Ιβάν Σαββίδης αντιλήφθηκε από ένα σημείο και μετά ότι όταν δεν φτάνει μόνο το αγωνιστικό, πρέπει να λειτουργήσει και αλλιώς για να πάρει το πρωτάθλημα. Να σε καλά. Τι έκανε, για πες μου, τι έκανε. Έγινε δυνατός εκτός γηπέδου. Κάτι πήρε. Λες κάτι, λες κάτι. Έγινε δυνατός εκτός γηπέδου. Τι να πω τώρα, τι θες να πω τώρα στον αέρα. Έγινε δυνατός εκτός γηπέδου. Γιατί το χρειάζεσαι και αυτό. Φίλε τώρα, τι λες τώρα, το ίδιο είναι με τους άλλους. Δεν σου πω ότι είναι. Δεν εξισώνω 40 χρόνια του Ολυμπιακού, φίλε. Με αυτό το πράγμα. Αλλά κάτσε και σκέψου λίγο για να αντιληφθείς αυτό που σου λέω. Να σε καλά για να πάμε και στους επόμενους. Καλησπέρα. Ναι. Τον έκοψε, Ραλίτη. Γεια σας. Περιμένουμε. Γεια σας. Να σε καλά, Δόμο. Γεια σας. Έλα. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας. Αλέξης. Γεια σου, να ρωτήσω, ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο, ναι. Γιατί η υποκρισία σε αυτή την πόλη περισσεύει. Καταρχήν κάτι άσχετο. Ναι. Πάντα επίκαιρο, όμως το ρωτάμε που και που, ναι. Έτσι για να δούμε τι γίνεται. Ναι. Αν κουνιέται καμιά χλαδιά. Οπα. Με τους δολοφόνους του Τόσκο, ξέρουμε τίποτα, μάθαμε τίποτα. Μπα. Έγινε κάποιες συλλήψεις. Συλλήψεις, τι συλλήψεις έγιναν. Έγινε κάποιες συλλήψεις. Έχει γίνει κάτι, είναι κανένας μέσα, Νίκο, ξέρεις. Γιατί εγώ ξέρω ότι βγήκανε πάλι. Άλλοι βγήκανε, θα το ψάξω. Το έχουμε αφήσει λίγο. Δεν ξέρω, εσύ πες μου. Εγώ λέω ότι βγήκανε. Πρώτον. Δεύτερον, έτσι με καλή προαίρεση και προδιάθεση και καλή καρδιά, ας πούμε, χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω, να εκνευρίσω κανέναν. Και συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου. Να ρωτήσω κάτι, ναι. Ρε, παιδιά, με συγχωρείτε κιόλας. Κουνάνε το δάχτυλο στον Αριανό και τον κατηγορούνε τον Αριανό. Γιατί, ποιοι καταρχήν, αυτοί που πήγανε και αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν στο στόμα και κρεμάσανε πανό με τους Ολυμπιακούς στο Βόλο, αυτοί που δώσανε πακέτο προπονητή και παίκτη στον Ολυμπιακό, αυτοί που το μάτς τους με τον Ολυμπιακό διεκόπη στο 80 και βγήκε ως χωρεμένος ο Σάββας ο Θεοδωρίδης και είπε ότι όχι, είναι καλά παιδιά, και το μάτς έληξε και είναι πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά που έληξε μάτς το 81. Ναι. Δεν διακόπηκε, έληξε. Δηλαδή πόσο να χάσουμε πλέον και το λίγο μυαλό που έχουμε. Κουνάνε το δάχτυλο στον Αριανό και κατηγορούν τον Αριανό ότι κάνει το δικηγόρο πιανού. Πιανού. Ο Αριανός δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει δώσει εξετάσεις δεκαετίες τώρα. Και αν μη τι άλλο, όχι απλώς έχει περάσει με άριστα, έχει κάνει και μεταπτυχιακό. Είναι απέναντι σε όλους και σε όλα. Απέναντι στην ΑΕΚ, απέναντι στον Παναθηναϊκό, απέναντι στον Ολυμπιακό, ακόμη απέναντι και σε όλους αυτούς τους νεόπλουτους τα τελευταία χρόνια εδώ σε αυτή την πόλη που πήγαν να περάσουν το σύνθημα μία πόλη μία ομάδα, δεν του τσέκατσε, αφανίσανε τον καημένο τον Ηρακλιάκο και νομίσανε με το φτωχό του στο μυαλό, ναι. Τον Ηρακλή, ναι. Ηρακλιάκο τον κατέτησαν έτσι μετά, ναι. Τον Ηρακλή, ναι. Τον καημένο τον Ηρακλή τον αφανίσανε για ένα πανό και καλά του κάνανε, ρε παιδί μου, ας πρόσεχαν και οι άλλοι. Και νομίσανε με το φτωχό του στο μυαλό ότι θα αλλοιωθεί το DNA αυτής της πόλης και θα μπορέσουν να αφανίσουν τον Άρη. Και όταν το κατάλαβαν και τις ακουλεύτηκαν, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι, ναι, ναι. Σταμάτησαν. Ωραία. Σταμάτησαν και είπαν ότι δεν μας παίρνει άλλο. Και ξεκίνησαν τώρα άλλο μπαλκά τα τελευταία δύο χρόνια με ραδιοφωνικούς παραγωγούς, με οπαδούς του συντοπίτη, γιατί δεν είναι συμπολίτης, είναι συντοπίτης. Δεν είμαστε από την ίδια πόλη, μένουμε στην ίδια πόλη. Βάλε και τον επίλογο. Έτσι καλός ή κακός. Ναι, βάλε και τον επίλογο, ναι, για να πάμε και στο τελευταίο. Από όλο αυτό, για να κλείσουμε. Δεν θέλω να βάλω κανέναν επίλογο. Ωραία. Με πού να καταλήξουμε. Απλώς να αποδοθεί δικαιολογία. Τίποτε, κύριε Μοσχοβή, δεν θέλω να καταλήξω κάπου. Μερικά πράγματα αναφέρω γιατί ακούγονται στον αέρα αυτής της πόλης. Συγγνώμη κιόλας, κατά την γνώμη μου. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είμαι χαζός. Ένα σωρό αρλούμπες. Λοιπόν, δικαιοσύνη για αυτό το παιδί που ήρθε να παρακολουθήσει από ένα
ένα γειτονικό κράτος έναν αγώνα του Άρη, φορούσε φανέλα που δεν γούσταραν κάποιοι και τον πήγαν στο σπίτι του με φέρετρο. Να σε καλά. Μαζί να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά. Να σε καλά. Στον πρώτο τελευταίο πριν το διάλειμμα, μην καλείτε άλλο. Έχουμε δύο τελευταίου. Ναι. Πριν πάμε στον πρώτο τελευταίο, 508 νέα κρούσματα, 81 διασωληνωμένοι, 8 νέοι θάνατοι. Πάμε πάρα πολύ καλά. Χαρά, πάρα πολύ. Ναι, ακούγομαι. Καμπάνα. Καμπάνα. Σε θέλω σύντομο. Βγαίνουν προηγουμένως, βγαίνουν βασικά φύλαθλοι οπαδοί μιας ομάδας και μπορούν να πετάνε όση λάσπη θέλουν στον αέρα, ναι, χωρίς κανένα αποδεικτικό. Δηλαδή λέει ο άλλος, με τόσα κατηγορητήρια κατηγορείται. Α, τάλι. Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Όχι, να όχι, άσε μου να πω κάτι πριν να ολοκληρώσεις. Όχι, μην κάθεσαι, σου ζητάω σαν χάρη, μην κάθεσαι πάλι να διαβάζεις όλες τις υποθέσεις του Ολυμπιακού, να χάρεις μη. Τι σε έχουμε πει. Σε παρακαλώ. Δεν είμαι κανένα χάρτη τώρα. Ωραία. Ναι, αλλά μου λέτε μην κάθεσε να διαβάζει. Μην τα ξαναπεί. Τα έχουμε πει. Μα τα έχουμε πει του Ολυμπιακού. Μισό λεπτό. Μα μισό λεπτό. Να ολοκληρώσετε, βεβαίω. Μάλλον όμω δεν το ρωτάτε. Άνθρωπε μου, είναι κατηγορούμενο. Για ποια αδικήματα. Και πού το διαβάζει. Πού είναι κάτι. Βασικά αυτή τη στιγμή δεν είναι κατηγορούμενο πουθενά εκτός από μια τελευταία υπόθεση που και αυτή έχει παραγραφεί διότι έχει βγει απόφαση του Αρείου Πάγου ανώτερη. Και δεν έχει αθωωθεί για την εγκληματική οργάνωση για τα στημένα από 5 ελληνικά δικαστήρια και από, είπαμε, το πειθαρχικό της UEFA και από το ΚΑΣ. Τελειωτική αθωωτική απόφαση. Είσαι στο νομικό επιτελείο. Για την πολυδιοκτησία. Είσαι στο νομικό επιτελείο. Πάμε τώρα στο άστο. Πάμε. Για ποιο είναι κατηγορουμένος. Για τον Ουρουάν. Πουθενά δεν ακούγεται το όνομά του στον Ουρουάν. Μόνο από μέσα μαζικής ενημέρωσης αντιπάλου φατρίας ακούγεται. Μάλιστα. Πουθενά δεν κατηγορείται ο άνθρωπος για τον Ουρουάν. Δεν υπάρχει πουθενά το όνομά του. Σας λέω παραδειγματικά. Η μυστική υπηρεσία ναρκωτικών είναι αθώο σε όλα. Του Βελγίου, είναι αθώο σε όλα. Τελείωσε. Είναι αθώο σε όλα. Είναι αθώο σε όλα. Τώρα γεγονός. Είναι αθώο. Συμφωνούμε. Όχι, δεν θέλουμε να μας διαβάσεις. Είναι αθώο. Είναι αθώο. Συμφωνούμε. Όχι. Είναι αθώο. Συμφωνήσαμε. Τελείωσε. Δικαστήριο στην Τουρκία έχει πιάσει. Σε παρακαλώ. Εντάξει, να χαρίζει γιατί στο τελευταίο πριν το διάλειμμα, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σώσε με, δώσ' μου αυτό το δηλητήριο. Κάνε κάτι, δεν ξέρω. Πες κάτι άλλο. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι μακριά από αυτά τα πράγματα που λέτε. Οι φίλοι μας, προχθές στη Θεσσαλονίκη, ήρθε ο κύριος Αυγενάκης. Ναι. Ήρθε, αυτό είναι αλήθεια. Λάμδα αλφα. Αυτός ο κύριος Αυγενάκης που τον κοιτάμε εμείς, αν είμαστε παοξίδες, ναι, ή είμαστε αργανοί. Μην καλείτε άλλο, παιδιά, να πάμε στο break μετά. Μην καλείτε άλλο. Ήρθε αυτός ο άνθρωπος εδώ. Και τι μας είπε, εγώ περιμένω να πει κάτι και για το Παλέντεσπορ για τον Άρη, που το δικαιούται. Κάτι είπε, και γιατί είπε. Ήρθε να κάνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ και να κάνει το Καφτατζόγλιο, το θυμηθήκαν τώρα όλοι για τον Ηρακλή και τίποτα άλλο, να έχει ο ΠΑΟΚ εναλλακτική λύση για να μην φύγει από την πόλη. Αυτόν τον άνθρωπο τον κυνηγάνε. Αυτός τους έσωσε την κατηγορία, αυτός τους δίνει γήπεδο, αυτός τους βρίσκει γήπεδο για εναλλακτική λύση. Και δεν είπε κάτι στο Παλέντεσπορ για τον Άρη. Τίποτα δεν είπε, παιδιά, για τον Άρη. Λυπάμαι για αυτό το οποίο έγινε. Μακάρι να μην πει ποτέ, λοιπόν, και να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα πίσω από κλειστές πόρτες σε μια συνάντηση. Δεν πρόκειται να τακτοποιηθεί, φίλε Νίκο. Τα λέμε αραιά και πού. Ναι. Δεν θα τακτοποιηθεί. Είδες τι έγινε και με τον Μπαν. Εκεί είπαμε να κάνουμε και μια εκπομπή να δούμε ποιοι βοήθησαν, ποιοι λακίσαν, αλλά τα γεγονότα ήταν γρήγορα κλπ. Κάποια στιγμή να το κάνετε. Ναι. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα για τον Άρη. Εκεί αυτούς θα τους σώνουν και θα θέλουν να είναι με τον Ζουράρη και τον άλλον, πώς τον λένε εκείνον, τον τη Σικιά, τον υπουργό, πώς τον λένε. Άιντε. Ο Μέρφη είναι αμήλικτος. Άιντε. Ο Μέρφη είναι αμήλικτος ο νόμος, είναι γνωστό. Δηλαδή, όταν κάτι πάει χάλια, θα πάει χειρότερα. Σας έχω πει κάτι 800, περίμενε λίγο, 800.000 φορές. Δηλαδή, λες και μιλάω ώρες-ώρες σε παιδιά πρώτης δημοτικού. Δεν θα χαρακτηρίζεται, και ειδικά με τέτοιο τρόπο. Όποιος χαρακτηρίζει με τέτοιο τρόπο, θα κόβεται. Είτε μιλάμε για πρόσωπα, είτε μιλάμε για τις ομάδες της πόλης. Εδώ δεν είναι καφενείο. Κάνουμε μια ωραία παρέα δύο ώρες, ξεκινήσαμε μια ώρα. Χάρη σας πήγαμε στη δεύτερη, αλλά θα κρατάμε ένα επίπεδο. Και μέχρι ένα σημείο. Με έκανε τώρα βγαίνω τα ρόκα μου παρασκευιάτικα, τώρα που κλείνει η εβδομάδα. Το σπιτάκι μου δηλαδή. Τη μανούλα μου. Όχι, Θεέ μου.
Καλά, φίλε, το προηγούμενο δίδυμο ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή, μετά τη Χειροσύμα την πρώτη, έχει το Ραγκασάκι μετά από πίσω. Εντάξει. Ωχ, παραγιά μου. Το στοίχημα.gr, επαναλανσάρει το αγαπημένο σερή application. 100%. Φίλε ακροατή, φίλε ακροάτρια. Έτσι. Κάθε μήνα κάνε τις προβλέψεις σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα, φτάσε στο απόλυτο σερή και κέρδισε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορεί να διεκδικήσει πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερή που έχει κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application του σερή είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και εσείς φίλοι γονείς που είστε εκεί προς τα δυτικά, προς Ευκαρπία, έχετε πλέον την επιλογή του ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Μιλάμε για κάτι καινούριο, μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται σε εσάς που θέλετε κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Μουσικοκινητική αγωγή, χορός, ρομποτική, οικαστικά, ενισχυτική διδασκαλία. Πολλές ακόμη δραστηριότητες. Περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. Το λέω γιατί καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς ζορίζεστε. 27 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας και στο mail kdavkarpias.gmail.com. Θεέ μου, βοήθεια μετά το διάλειμμα να βγουν τρεις κανονικοί άνθρωποι να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να κάνουμε μια κουβέντα. Γιατί δεν βλέπω ότι βγάζουμε την εκπομπή σήμερα. Break. Αθλητικός Λίμπερο 107,4, σαν το σκύλο με το γατό. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ελπίζουμε να κυλήσει καλύτερα. Έχει πάει πρώτη μέχρι στιγμής. Πιο normal, πιο ήσυχα. Ήσυχα ρε, που λέει και ένας σε ένα βιντεάκι που τον κυνήγαν κάτι σκυλιά. Σε αντίθεση με την πρώτη, 2-3-10-287 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο. Διακρίνετε την ηρεμία στη φωνή μου. Μη μου τη χαλάσετε. Σας παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Κανονικούς θέλω να πω, κανονικούς. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα, με ακούτε. Καμπάνα. Η αιτία που χαλάει η εκπομπή. Ναι. Είστε και εσείς, παιδιά. Είμαστε, το ξέρω. Πρέπει έχεις δίκιο. Να βγείτε και να δώσετε μια κατεύθυνση. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, πάτε ένα quiz, πιάστε ρετροϊστορίες και ένα παιχνιδάκι παλιό. Έχεις δίκιο. Θα σας ακολουθήσουμε. Έχεις δίκιο, το αφήνουμε τζόκερ και πολλές φορές γίνεται ξεφεύγει η κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Έχετε ακροατές που είναι μανούλες σε κάτι στο να πιάσουν αυτά που σας είπα από την μπροστά. Δηλαδή, ο ψηλός ο Παόξης, ο Γιώργος ο Τσίκ, θα μας πούνε ιστοριούλες από παλιά. Ναι, ναι. Θα γελάσουν, θα πιάσουν στον άλλον ωραία. Φτάνει και αυτή το κοτσόκι. Όλους τους θέλουμε, αλλά τους θέλουμε να έρθουν λίγο στα μέτρα μας. Τώρα κάθισαν σειρά όλοι μαζί, δεν άσχολο. Να πω κάτι, δηλαδή, εγώ είμαι Παόξης. Ναι. Εγώ είμαι Παόξης και υπέρχουν Παόξηδες οι οποίοι δεν μπορώ να τους ακούω, ρε φίλε. Το κλείνω εγώ πραγματικά. Να μην λέω ονόματα τώρα. Ένα ωραίο μήνυμα. Τώρα. Δεν ξέρω αυτές εσύ που έχει κοκκινήσει το τηλεφωνικό κέντρο. Δεν ξέρω αυτές εσύ που έχει κοκκινήσει το τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να κλείσουμε και την πελάτη στο μαγαζί. Πρέπει να πιο συχνά να μπαίνει κόσμο. Ωραία, χαιρετώ. Να σε καλά, παιδιά. Τουλάχιστον φίλε να μπαίνει ο Αντώνης, εγώ μπαίνει μέσω ταξί, παίρνει εδώ ο φίλος, μπαίνει κόσμο στο μαγαζί. Μια χαρά. Ορίστε. Δίνουμε, λοιπόν, παιδιά, είστε πολύ όσο ποιος δεν μπορεί ο καθένας, ναι. Ναι, ναι. Έλα ρε Νικό. Έλα ρε Κλεωμένη, έλα. Έλα βρε Όαση, έλα. Έλα. Έλα βρε Όαση. Τώρα άρχισαμε κανονική να βγαίνουμε. Πριν πεις για το Άρης Απόλλων, θέλω να μου πεις αν έχεις δει τη διαφήμιση του Σάκη με τα μπέργκερς από μια συγκεκριμένη εταιρεία. Την έχεις δει? Δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Την έχω δει, αλλά ξέρεις ότι δεν ασχολούμαι πολύ με την τηλεόραση. Δεν με ενδιαφέρει η τηλεόραση τα τελευταία. Δεν βλέπει. Τα τελευταία χρόνια σαν έπιπλο είναι η τηλεόραση. Σαν έπιπλο. Ωραίος, μ' αρέσει. Σαν εμετέλειο. Σαν έπιπλο, ναι. Είμαι πάρα πολύ του ραδιοφώνου από πολύ παλιά και σας έχω πει σε βαθμό που προτιμώ χίλιες φορές ένα παιχνίδι να το ακούσω στο ραδιόφωνο παρά να πάω στην τηλεόραση να το δω. Άλλωστε, εντάξει, και στο σπίτι τι τηλεόραση. Πρέπει να έχεις αυτά τα κανάλια, τα περίεργα που έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια με την Νόβα και την Ξενόβα. Λοιπόν. Έφτασε η μέρα να δώσουμε τα προγνωστικά, Νίκο. Έχουμε ένα παιχνίδι πανεύκολο το Σάββατο, αύριο, με το Απολωνάκι. Πανεύκολο το κάνεις εσύ. Μην ανοίγεσαι, ρε. Σε θέλω πιο χαμηλό τόνο. Όχι, χαμηλό τόνο. Τώρα θα είμαι χαμηλό τόνο. Τώρα περπατάω. Και με τον Μπάσκετ είναι 7-8 έλεγες και 2-2 βγάλαμε με το ζόρι. Εκεί τι ήταν. Εκεί ήταν, να πούμε, ο Ένικ ήταν ακόμα ο Ένικ, η φιγούρα του Ένικ που πλανόταν. Η φιγούρα του Ένικ, μάλιστα. Ακόμα η φιγούρα του Ένικ, δεν είδες μπάχαλο τα έχει κάνει ο Ένικ. Καλά, αύριο θα έχει δύο αλλαγές από ό,τι προβλέπω εγώ, Νίκο. Η μία θα είναι του Ματέο Γκαρσία που θα πάρει, ελπίζω να πάρει τη θέση του Μπερτόλιο. Εγώ το Μαντσίνι τον θέλω στην ενδεκάδα. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι σκέφτεται ο Μάντζιος, δεν ξέρω, αλλά εγώ πιστεύω ότι
βασικός θα είναι και ο Κάτσε στη, δίπλα στον Τζέκο. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το αμυντικό δίδυμο. Εννοείς ότι θα βγάλει το Ματίγια. Βέβαια. Όχι, όχι, Τζέκο, όχι. Δεν θα γίνει αυτό. Δεν Τζέκο, θα γίνει. Δεν εγώ θα... μπορώ να το προβλέψω αυτό. Εγώ σου λέω τι θα γίνει. Ναι, εσύ, εγώ να προβλέψω. Εσύ προβλέπεις, εγώ προβλέπω, εγώ σου λέω τι λέει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λέει, αλλά και εσείς τώρα το ρεπορτάζ δεν είσαι στο μυαλό του Μάντζιο. Ο Ματίγια θα είναι βασικός. Ο Μάντζιος με το Ματίγια, μην πω ότι έχει τρέλα, τον γουστάρει πολύ. Νιώθει ο Μάντζιος, τι είναι κανένα που λέει. Ναι, αλλά όταν υπάρχει, να πούμε, ένας αμυντικός χάφσα, τον Κάτσε, που μπορεί, πρόσεξε, να κάνει και τις δύο δουλειές τέλεια, δηλαδή και να μαρκάρει, να θωρακίσει πίσω. Επιθετικά δεν μπορεί να είναι καλύτερο στο Ματίγια ο Κάτσε. Εντάξει, μην τρελαίνεις. Επιθετικά, όχι, δεν μπορεί να είναι επιθετικά, καλύτερο. Επιθετικά ο Κάτσε έχει και σουτ δυνατό έξω από την περιοχή, αλλά έχει βάλει και πολλά γκολ αποστημένα φάουλ έξω από την περιοχή. Ο Ματίγια θα παίξει όπως πάνω... και να έχει. Προχωράμε, ναι. Ναι, αυτές τις δύο αλλαγές εγώ έβλεπα. Το σκορ, κοίταξε, άμα ήταν να το παίξω εγώ στοίχημα, θα το έπαιζε 4-6 γκολ. Μάλιστα. Δηλαδή 4-5-0. Βέβαια πιο πολύ ήθελα να πω, αλλά με έκοψε στη φόρα τώρα. Ναι, ήθελα πιο καλά. Πολύ να πω. Πάλι καλά, ναι. Ναι, κοίταξε, 4-5-0 θα είναι δεδομένο. Είδα και κάτι δηλώσεις από έναν ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα. Ναι, ναι. Καλά, εγώ δεν μπορώ τώρα να βρίσω παίχτες. Είναι δυνατόν, γιατί οι παίχτες, εντάξει, τη δουλειά τους κάνουν. Να αφήνεται τον κόσμο να μιλάει. Εγώ προσωπικά, όταν μιλάω και κάνω κριτική για ένα παίκτη, πιο πολύ το κάνω για καλό, όχι για κακό. Δηλαδή, έχω sorry πόσα για το Μούρτο. Αλλά γιατί τα έχω πει αυτά? Γιατί πρέπει να βελτιωθεί. Ποια είναι η ατέλειά του? Το σουτ. Κάτσε, χτύπα στην προπόνηση, ρε, 800 σουτ προσωπικές, να τις βάλεις με κλειστά μάτια. Βάλε και τον επίλογο. Αυτό είναι το θέμα. Βάλε και τον επίλογο, κλείνω. Ο επίλογος είναι ότι τώρα ακούω με τον Ιωνικό που έγινε αυτό το ότι θα μείνουν παίχτες ελεύθεροι. Θα αρχίσουν τώρα να λένε πάρτε εκείνον, πάρτε τον άλλον. Έτσι. Έχει κλείσει ο Άρης Ρώστα. Μη δω τώρα, ναι, μη δω τώρα με αυτό το Fitzpatrick αθλητικό. Τι είναι αυτό τώρα, μάθανε αθλητικός ψηλός. Άκου τώρα τι με βρήκαν, αθλητικός ψηλός λέει. Patrick. Και σας είπα εχθές, δύο αθλητικούς ψηλούς έχει ο Άρης, ναι, αλλά δεν είναι ξένοι. Μάλιστα. Okay. Μην ακούω πάρ' το Fitzpatrick και πάρ' το Χουγκάζ και πάρ' το Μουγκάζ. Έγινε... Αυτοί εδώ πέρα πρώτα πρέπει να μάθουν να περπατάνε και μετά να παίξουν μπάσκετ. Έγινε, κλεωμένη λοιπόν, μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Στον επόμενο, ναι. Το χαλάς αυτό με το Ματίγια, αφού δεν θέλει να παίξει. Ναι. Μπορείστε, κύριε. Ναι, όχι. Ναι, στον επόμενο. Χοβίτης. Μάλιστα. Έλα, ψηλέ, έλα. Βάλε λίγο την τάξη. Έλα. Δεν ήθελα να πάρω, αλλά εντάξει, επειδή κάπου λίγο στράβωσε η φάση και εγώ οι προτιμήσεις μου και οι προθέσεις μου τις ξέρετε πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε, είναι να μην γίνουμε ένα παραμάγαζο, τέλος πάντων. Έτσι, μ' αρέσεις. Ναι, ναι. Θα αναλάβουμε δράση και εμείς. Εδώ βγαίνουμε, ναι, παρακαλούσαμε να ανέβει η ώρα της εκπομπής, να γίνει ένα δύο ώρα, να μην βγάζουμε. Μέσα στο καλαμπούρι όλα είναι επιτρεπτά, αλλά καλαμπούρι. Τώρα εντάξει, κάποιοι που βγαίνουν με σελίδες και τέτοια, δεν τους φάνε. Όσον αφορά για μπάσκετ που είναι προηγουμένης, ο Πέντζα τα καλοκαίρια βαρούσε 1000 σούτ από κάθε θέση, όπου παίζαμε το παιχνίδι μπανάνα, πώς λεγόταν το παιχνίδι, ρε. Ρολόι, το ρολόι. Το ρολόι, ναι. Βάλετε τον Ηλία στο ρολόι. Βαρούσε 1000 σουτάκι από κάθε θέση. Ναι. Απλά το μεγάλο λάθος του ΠΑΟΚ ήταν ότι δεν πήρε Φράγκο Αλεξόπουλος από τη μεταγραφή. Δηλαδή δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η λούμπα. Θα ρωτήσω κάποιους παράγοντες ότι του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, δεν πήρε Φράγκο δηλαδή. Ναι. Είναι απίστευτο. Ψηλέ, παίζαμε ρολόι και νοκάουτ ήταν το άλλο που σούταρε ο πρώτος στη βολή και ήταν ο άλλος από πίσω. Και άμα το έβαζε πρώτα από πίσω τον έβγαζες. Νοκάουτ δεν λεγόταν, έτσι νομίζω. Και από τρίποντο γινόταν αυτό. Δεν το προλάβω. Εγώ θυμάμαι ούτε εγώ το είχα πέσει. Μετά ήταν. Άντε ρε, ούτε εσύ. Αλλά αυτό που λέει ο Κλωμένης, ο αθλητικός ψηλός, εγώ ήμουν ένα δύο φαινόμενο. Δηλαδή, το πιστεύεις ότι η συμπασχέτα του σχολείου μου, επειδή είμαι 91, ήμουνα τριάρι, ας πούμε. Και κατά περίσταση με την αντίπαλη ομάδα που είχε πιο κοντούς παίχτες, ήμουν και τεσσάρι, ας πούμε, και πεντάρι ακόμα.
Δεν έτρω, είχα το ταλέντο του Φασούλα. Δεν το είχα προσποιήσει. Δηλαδή έχω ρίξει τάπα σε κάτι αθληταράδες της Χάμφ τώρα που παίζαν στη Χάμφ. Ήσουν αράχνη δηλαδή. Μιλάμε τώρα τάπα στην τάπα. Δεν είχα αφήσει άτομο δηλαδή. Θυμάσαι ποιος έβγαλε καλό ψωμάκι από προσποιήσεις. Δεν μπορούσα να καρφώσω όμως, το πιστεύεις. Α, δεν έφτανες. Όχι, δεν έφτανα. Δεν μπορούσα με τα δύο χέρια να καρφώσω. Ναι. Να πάρω την μπάλα και να σηκωθώ και να καρφώσω. Δεν το, δηλαδή είναι απίστευτο, δεν γινόταν αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, καταραμένα γήπεδα. Καφατζόγλιο και ο Άκα φυσικά. Ναι. Και στο σημάδες τώρα δεν ξέρω πώς θα σας βγουν αύριο. Αλλά παιδιά, παιχνίδι με παιχνίδι. Τα ύπουλα παιχνίδια είναι αυτά που για να λύσει, να σπάσει την άμυνα. Δηλαδή, τώρα να σου πω λίγο κάτι. Ό,τι και να είναι. Τώρα ο Άρης εύκολα, δύσκολα, η λογική είναι ότι αύριο το μάτς θα πάρει. Η λογική, ναι, εντάξει. Εντάξει, δηλαδή τώρα ο Απόλλων έχει να παίξει μπάλα από πότε, είναι Νίκο. Ναι, δεν διαφωνώ. Επίσημο κανονικά, έπαιξε με τη Λάρισα, ρε. Με τη Λάρισα. Ναι, ρε παιδί μου, okay, είναι πολύ. Εντάξει τώρα, και διαφορά δυναμικότητα υπάρχει και τα πάντα. Ρε, okay. Εγώ η λογική αυτό που λες και εσύ, του έκανε να κερδίσει, αλλά δεν θα πω τώρα στη λογική πω θα κερδίσει εύκολα με 3-4. Ναι, μπορεί να κερδίσει και εύκολα, δεν ξέρω. Γιατί, γιατί αυτά τα παιχνίδια μπορεί να μην είναι πιο δύσκολα όπω α πούμε ένα παιχνίδι του Μαθηνικού, αλλά είναι τα πιο ύπουλα. Ναι, οκ. Κατάλαβε. Υπάρχει διαφορά ποιότητα το πάρτο μα. Δηλαδή, κοίταξε, θα σου κάτω. Κοίταξε, ευχαριστημένο από όλη η συνέδρα σου. Πώς αισθάσαι τη χρονιά? Θα έχεις και απόλυση. Δηλαδή απλά θέλεις 2-3 και μια ήττα, 2-4 και μια ήττα, 3-7. Εγώ θέλω, εμένα ξέρεις τι, δεν με έχει συνηθίσει ο Άρης να τον έχω στο μυαλό μου ως δεδομένο ότι αυτά τα παιχνίδια θα τα καθαρίζει. Αυτό, ναι, πρέπει, θέλει χρόνο. Αυτό θέλει χρόνο. Καταλαβες, πρέπει να το κάνει. Εδώ που λέει, μην νομίζεις από μια χρονιά, ακόμα και με Σαββίδης βλέπεις, 8 χρόνια του πήρε του ανθρώπου, ας πούμε, να κάνει ένα στάτους. Ναι. Σιγά σιγά. Γι' αυτό σου λέω. Εσύ με τι θα σε ευχαριστημένος από όλη τη συνέδρα σου φέτος? Έχω, χάσει ήδη δύο βαθμούς συνέδρα μου. Ναι, άρα σε παίρνει μια ήττα και μια σοβαρή. Ακόμα, ναι. Λέμε για τέλειο, για τέλειο. Και να πάρεις 9 διπλά. 9 διπλά. Για να σταθεί στα μάτια μου, ναι. Στα μάτια μου σε μένα, σαν ναι. Αντικειμενικό. Ναι. Όχι κάγκουρα. Ναι. Ρε φίλε, κάνουν προσπάθεια. Δηλαδή πήραν 9 διπλά. Ο ΠΑΟΚ 9 διπλά πήρε με τον Άγγελο. Με 8. Και τόσο πάσε το ρεκόρ. Φυσικά ο Ρουμάνος. Και με Σάντος πήρε σε 7. Όταν η Αθήνα, άμα θυμάσαι, είχε καλυφές, ξεκαλυφές, ναι. Εγώ παρακαλούσα τότε η Αθήνα να έχει μικρό μάγαζα. Δηλαδή κατεβαίνανε 1000 παοξίδες, είχε 300 άτομα το γήπεδο, ας πούμε. Ναι. Παρά να πηγαίνω σε αίρες, δράμα, καβάλα που μονίμως χει, αν δεις δεκαετία του 80, πάρε τα αποτελέσματα και δες τα Μασκοβίτη. Δες τα. Μη σας φανατισμό. Εδώ έχω πάει σε ένα δράμα ΠΑΟΚ και έπαιζαν σούτια δραμινοί παοξίδες με καβαλιώδες παοξίδες που υπάρχει μίσος μεταξύ τους. Μάλιστα. Και να γυρίσουμε τώρα στις άργες μέλισσες. Έτσι. Να μας πει ο Γιώργος στη συνέχεια και να της αρέσει τελικά η Βερονίκη. Είναι καλό μωρό, καλό μωρό. Αλλά τελικά αυτός ο παπάς, ρε, εσύ, είναι ο γιος δηλαδή του Καλλιέργη, αυτός που ο επικεφαλής... Γι' αυτό λέξεις λες, ρε. Εμείς ψηλέ είμαστε με Δούκα Σεβαστό. Δεν... Τελικά, ναι, και εγώ είμαι ρε, μάμα, και τα δύο παρακολουθούν. Τελικά, ναι. Πού γυρίζετε ρε φίλε, Κέρκυρα, Κύπρο και Αθήνα. Για ποιο λέμε τώρα? Για τις 8 λέξεις. Ναι. Νομίζω ότι γίνονται και στην Κύπρο γυρίσματα, πες να γίνονται και εδώ πάντως. Δεν νομίζω ότι γίνονται μόνο εκεί αποκλειστικά. Γίνεται και στην Κέρκυρα και στην, και Αθήνα, στην Κέρκυρα. Θα βλέπεις πού είναι το τιμόνι. Αν το τιμόνι είναι δεξιά, γυρίζουν Κύπρο. Καλά, ναι, εντάξει, ναι, σίγουρα. Πάντως, ναι, ρε φίλε. Ακόμα ναι. Και αυτό, μην το χάσετε από τους Άγγλους, μην το χάσετε. Γεια στο διάλογο. Μην το χάσετε. Όχι κακουγιές, είναι κομπή. Βολτίτσα, ο Γεωργάκης πιστεύω να βγήκε. Ήδη το ρεπορτάζ ήταν έτοιμο, φρέσκο τη Δευτέρα. Να μας πει τα νέα. Πάντως σήμερα το Open, χωρίς πλάκα τώρα, ναι. Βγήκε το καλύτερο ξενοδοχείο σε μια τάξη μαγειρικής, μου φαίνεται. Ναι, πεντάστρο. Το ποιο?
ξενοδοχείο. Το Μακεδονίο είπα να απαντάω. Το Open, γιατί το Open, άκουσε το Open, το καλύτερο ξενοδοχείο. Όχι, μπερδέθηκα εγώ. Στο Open το είδα, το Μακεδονίο Παλάζ βραβεύτηκε στην. Το Μακεδονία Παλάζ ανοίξει το μαγαζί που είχε παλιά στην Τάρατσα. Εκεί που το είχε. Ψηλά πάνω, ωραίο μαγαζί. Τέλος πάντων. Έγινε ψηλέ μου, να είσαι καλά. Να σε καλά, φιλιά. Λοιπόν, δεν θα πάμε στο διάλειμμα. Μπράβο, Νίκο. Γιατί είμαστε stand-by ναι. λόγω δηλώσεων που θα γίνουν έτσι. Από πλευρά ΠΑΟΚ στην Νόβα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, έχει φιλέ. Ντέρμπι. Μέχρι πέρυσι ΠΑΟΚ TV του. Αμπέλ Φερέιρα. Αμπέλ Φερέιρα. Ιζουέ, δύο. Και παίχτη, δεν ξέρω. Πάντα έχει. Τέτοιο προπονητή παίχτη έχει πάντα. Κάθε φορά έχει. Τελείω βγήκε η εκπομπή, α το. Τι, αυτό, πόδια πάνω δηλαδή, αυτό ήτανε. Παύλε, έλα εδώ, φεύγω. Τέλεια. Φιλάκια. Μια χαρά, εγώ και Φερέρη, εγώ θα τα λέει, να μεταφράζει ο Άκης, να ρωτάει. Αυτό, ερώτηση, απάντηση, μετάφραση, ερώτηση, απάντηση, μετάφραση. Καληνύχτα και όνειρα γλυκά. Να ρίξουμε ένα κομψό. Να ρίξουμε ένα κομψό, ναι. Να ρίξουμε ένα κομψό, μην καλείτε άλλο, παιδιά, γιατί τώρα θα έχουμε αμπέλαρο. Αμπέλαρος. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα κομψό διαλυματάκι. Και άμα χρειαστεί, κόβουμε για να ακούσουμε τις δηλώσεις από τον ΠΑΟΚ. Επιστρέφουμε, αθλητικός Λίμπρο 107,4. Πάμε να ακούσουμε αμέσως δηλώσεις Αμπέλ Φερέιρα από τη Μεσημβρία. Είναι συνδεδεμένη με τα κανάλια Νόβας. Emprestou, deu as seleções, portanto, satisfeito por um lado, porque valorizamos os jogadores e os jogadores do ΠΑΟΚ estão a ser chamados pelas suas seleções, o que é bom para nós. E por outro lado, é verdade, estamos sem muitos jogadores para poder preparar este jogo. Πράγματι, νομίζω ότι μιλάμε για μία μίξη από τη μία πλευρά της χαράς και της περηφάνειας που νιώθουμε, μιας και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές μας βρίσκονται στις εθνικές, και από την άλλη, σίγουρα υπάρχει και μία, δεν θα το έλεγα ακριβώς λύπη, αλλά το είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να δουλέψουμε με όλους τους ποδοσφαιριστές που θα θέλαμε να τους έχουμε στην διάθεσή μας. Ωστόσο, νομίζω ότι το κυρίαρχο συνέστημα είναι η χαρά, γιατί πραγματικά χαιρόμαστε όταν βλέπουμε ποδοσφαιριστές μας να αγωνίζονται στις εθνικές. Νομίζω ότι είμαστε από τις ελληνικές ομάδες μία από αυτές που έχει δανείσει συσσαγωγικά περισσότερους ποδοσφαιριστές στις εθνικές. Ξέρουμε ότι με αυτόν τον τρόπο οι ποδοσφαιριστές μπορούμε να πούμε ότι ανταμείβονται για τις πάρα πολύ καλές εμφανίσεις που κάνουν με τον σύλλογο, και από την άλλη είναι και αυτός ένας τρόπος το να βρίσκονται δηλαδή οι παίχτες στις εθνικές για να αποκτήσουν ήδη οι ποδοσφαιριστές ακόμα μεγαλύτερη αξία, κάτι το οποίο μόνο χαρά μπορεί να μας φέρει. Σίγουρα δεν τους είχαμε όλους στην διάθεσή μας, ωστόσο είμαστε πεπισμένοι ότι όλοι είναι προετοιμασμένοι και πλέον έχουν στρέψει 100% την συγκέντρωσή τους στον δύσκολο αγώνα που έχουμε την Κυριακή. Só amanhã que teremos toda a gente junta e muitos dos que vieram da seleção estão a fazer recuperação hoje. Οπότε ουσιαστικά, παρόλο που ακόμα και έχουμε πλέον όσους τους ποδοσφαιριστές, σήμερα παραδείγματος χάρη δεν προπονήθηκαν όλοι. Κάποιοι από αυτούς κάνανε κυρίως αποκατάσταση. Οπότε ουσιαστικά μόνο στην αυριανή προπόνηση είναι που θα τους έχουμε πράγματι όλους στη διάθεσή μας. Será mais um grande desafio para nós, tendo em conta a quantidade de jogos que temos, tendo em conta os jogadores que temos na seleção, tendo em conta mesmo esta situação do próprio coronavírus, portanto é um desafio novo para todos nós. Για μας, και όχι μόνο για μας, αλλά και για όλο τον κόσμο, είναι μια έτσι πρωτόγνωρη κατάσταση, μιας και μιλάμε ότι υπάρχει στο ενδιάμεσο και το θέμα του κορονοϊού, οπότε πρέπει να είμαστε ακόμα περισσότερο συνεπείς, ας το πούμε έτσι, στα υγειονομικά πρωτόκολλα και σε όλα τα σχετικά. Όπως επίσης και το γεγονός ότι θα έχουμε αγώνες κάθε τρεις μέρες, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πει ότι κάθε πρόκληση εμείς προσπαθούμε να τη δούμε θετικά και να μπορέσουμε να βγάλουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από κάθε δεδομένη χρονική κατάσταση που υπάρχει. Πώς περιμένει το παιχνίδι με την ΑΕΚ? Όταν του εξπεράμους. Τι παιχνίδι περιμένει? Ο ΑΚΑΠΑ, ο τύπου του ζώγου εξπεράμους. Estamos super motivados porque queremos competir. Já estamos sem competir há quase duas semanas. É um grande jogo e, portanto, uma equipa experiente, uma equipa com qualidade, uma equipa que tem uma identidade, porque o seu treinador continua e isso torna os nossos adversários mais competentes, porque há um trabalho mais sustentado. É um grande jogo, um derby, e nós estamos preparados para esse jogo e só com um único objetivo, é de primeiro ao último segundo jogar para vencer. Αυτό περιμένουμε είναι ένα πραγματικό derby. Είναι αλήθεια ότι μας έχουν λείψει αυτά τα παιχνίδια. Είμαστε σχεδόν δύο εβδομάδες χωρίς αγωνιστική δραστηριότητα, οπότε έχουμε μεγάλη έτσι ανυπομονησία για το αρχικό σφύριγμα. Απέναντι μας βρίσκεται μια πολύ καλή ομάδα, μια έμπειρη ομάδα, με ποδοσφαιριστές με ποιότητα, με ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο και φιλοσοφία, πόσο μάλλον και αρκετά καλύτερη σε σχέση με πέρυσι, μιας και έχει κεντρήσει τον ίδιο προπονητή, το οποίο πάντα κάνει μια ομάδα έτσι πιο συμπαγή και πιο συνεπή στο αγωνιστικό πλάνο το οποίο έχει. Ωστόσο, εμείς από την δικιά μας την πλευρά έχουμε ως μοναδικό στόχο
να κατέβουμε στην Αθήνα για την νίκη και είναι κάτι που θα το κυνηγήσουμε το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η μονομάχη είναι ίδια στου πάγκου, Μάσιμο Καρέρα, Μπελ Φερέιρα. Τα όπλα είναι διαφορετικά. Θέλω να πω, αυτό το παιχνίδι θα έχει σχέση με τα παιχνίδια τη προηγούμενη σεζόν. Πλάντε βρετάτε του τρενεδόρου σαν του μέσμου, ο Μπελ Φερέιρα κόντρα ο Καρέρα, ο Αζικήπα του κόντρα εκεί παντού του Βότρου. Με ζευρετάτε και τέμου αγούμα μου δάνσα σε τέμου του ζουγαδόρου που ήταν του Ισνιωρά ίσου βα influenciar ο τύπου του ζώου και βάμου βέβαια. É verdade, o nosso adversário mudou pouco em termos de jogadores, não sentiu a mesma necessidade do que nós de fazer algumas alterações no seu plantel, portanto mantém a grande base da sua equipa sem fazer grandes alterações. Como disse, tem esta vantagem de ter o treinador há mais tempo, que solidifica uma ideia, porque infelizmente aqui na Grécia as pessoas querem construir as casas em dois dias e uma casa demora a construir. Para destruir é fácil, mas para construir demora. Mas como disse, uma equipa experiente, uma equipa competente, e nós estamos preparados para esse desafio. Nós, é verdade, temos jogadores novos, mas a nossa ambição é a mesma, em cada jogo jogar para vencer. Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει πάρα πολύ αυτό. Είναι αλήθεια ότι και ο αντίπαλος έχει κάποια νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του. Κυρίως, ωστόσο, το γεγονός ότι παραμένουν ήδη προπονητές και από την μία και από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι κάνει ξεκάθαρο ότι πάνω απ' όλα υπάρχει ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο και φιλοσοφία που οι ποδοσφαιριστές καλούνται να φέρουν εις πέρας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς και εμείς έχουμε αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αγωνιζόμαστε δεν έχει αλλάξει έτσι, ιδιαίτερα. Και εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πάντα είναι θετικό να υπάρχουν προπονητές οι οποίοι βρίσκονται αρκετό καιρό στους πάγκους των ομάδων τους, γιατί γενικά εδώ πέρα έχω καταλάβει στην Ελλάδα ότι θεωρούμε ότι μέσα σε δύο ημέρες θέλουμε να χτίσουμε σπίτι, ενώ είναι δύσκολο αυτό, χρειάζεται τον χρόνο του. Είναι πολύ εύκολο να καταστρέψεις κάτι, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να χτίσεις κάτι έτσι όπως πρέπει. Και πάντα χαίρομαι όταν βλέπω δουλειές να αναγνωρίζονται. Τώρα, επειδή το κάνω ωραία εικόνα, ο ίδιος θεωρεί ότι έχει βάλει γερά θεμέλια στο δικό του σπίτι, στο ΠΑΟΚ. Δεν δούμε του Σνιόρ Ντέου, εσύ ασυστέντη από τέμου Ζέρου, Σνιόρα Σεκτού και ο Σνιόρ Τέιμπο του Μποαβάζ ενό εκείπα, του ΠΑΟΚ. Παρά που δεν μπορεί να εμβολουίρ, δεσβολβέρου ενό ζωγαδόρου ενό εκείπα. Είναι ένα τραβάλιο conjunto. Tudo parte daquilo que é a ideia principal do clube e o projeto que tem para o futuro. Nós já falámos muito sobre isto. Queremos uma mistura de jogadores experientes com jogadores jovens que nos permitam ter um clube sustentável, um clube financeiramente com saúde e um clube competitivo também. É isso que nós estamos a fazer. Começamos a construir a partir deste ano com aquilo que é a visão do clube, com o nosso diretor desportivo, com aquilo que é a nossa direção, com aquilo que é as minhas ideias e em conjunto seguir este caminho. Isto não é só uma ideia de um treinador, é uma ideia de um treinador, de um clube, de um diretor desportivo, com um único objetivo, tornar o clube saudável financeiramente, tornar um clube competitivo, ambicioso e jogar para ganhar e conquistar títulos e ter sempre jogadores, como temos tido agora, com a oportunidade de poder vender. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα αρκετά καλό σημείο σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε ακόμα περισσότερα κομμάτια τα οποία μπορούν να πούν ότι έχουν μπει στην θέση τους στο puzzle. Είναι μια ιδέα, ένα project, ένα όραμα το οποίο καταρχάς πηγάζει από τον ίδιο το σύλλογο και εγώ από την δικιά μου την πλευρά, όπως και οποιοδήποτε άλλος δουλεύει στο σύλλογο, προσπαθεί να υπηρετήσει αυτή την ιδέα και αυτό το όραμα όσο περισσότερο και όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό το όραμα περνάει μέσα από την καταρχάς στο οικονομικό σκέλος να δημιουργηθεί ένα σύλλογο ο οποίος θα είναι οικονομικά βιώσιμος και ο οποίος θα μπορεί να είναι αυτάρκης, να μπορεί να δίνει αξία στους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε αυτήν και να μπορεί να τους πουλάει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Και βέβαια αγωνιστικά, επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το σημαντικότερο κομμάτι είναι το αγωνιστικό, μια ομάδα πλήρως ανταγωνιστική που θα μπορεί να παλεύει κάθε χρόνο για να κατακτεί τους τίτλους στις διοργανώσεις που συμμετέχει και να πηγαίνει όσο πιο μακριά γίνεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε δεν μιλάμε μόνο για μια ιδέα παιχνιδιού που έχει ο προπονητής, αλλά είναι ο προπονητής, είναι ο τεχνικός διευθυντής, είναι η διοίκηση που όλοι μαζί προσπαθούν ο καθένας από το δικό του τομέα εξειδίκευσης να κάνουν το καλύτερο δυνατό, έτσι ώστε ο σύλλογος να κάνει συνεχώς βήματα μπροστά και να μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Fico contente por saber que somos uma das equipas mais jovens, estão a equipa mais jovem no futebol grego, isso quer dizer que temos equipa para o presente e para o futuro. Και σίγουρα χαιρόμαστε πάρα πολύ για το γεγονός ότι έχουμε μία από τις πιο νεανικές ομάδες στο πρωτάθλημα, γιατί αυτός ήταν και ένας από τους στόχους μας, δηλαδή να μπορέσουμε να έχουμε μία μίξη παιχτών με εμπειρία και παιχτών νέων με όρεξη, διάθεση και φιλοδοξία που θα μπορούν να αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη αξία οι ίδιοι εδώ πέρα και να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στον σύλλογο.
Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συμβαίνει αυτό και σημαίνει ότι έχουμε μια ομάδα και για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Το πιο νέο πρόσωπο στην ομάδα είναι ο Μουργκ. Ήρθε βέβαια με παιχνίδια στα πόδια του. Σε τι κατάσταση είναι, αν διεκδικεί θέση στην αποστολή και στην ενδεκάδα αυτή του παιχνιδιού? Πρώτα, βράδυ κουνόσου νόβου, ζουγαδόρεου Μουρκ, που ήταν του χαλέσει του Ασαντέλε, βράδυ και όταν ήταν ζουγάδου νουν εκεί πεντεριόρ εδέλ, που ήταν του Σιέλβα, ήταν ένα κομποκατόριο, σε λτέν πως συμπέντα ήταν ζουγάρ. Fico contente por um jornalista como você poder fazer uma pergunta dos novos jogadores, porque às vezes as pessoas esquecem-se que nós temos novos jogadores, que o clube é um todo. Portanto, é um jogador que nós identificamos, um jogador jovem, um jogador com potencial, um jogador que se enquadra naquilo que são os nossos critérios de escolha e, logicamente, também tem que ter o seu período de adaptação, conhecer o clube, conhecer os colegas, conhecer a ideia de jogo e, quando nós sentirmos que está pronto para nos ajudar, vai a jogo. Καταρχάς χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί πολλές φορές ξεχνάμε τους νέους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονται και οι οποίοι φέρουν αυτή την φιλοδοξία και αυτόν τον αέρα, τον νέο αέρα τον οποίο χρειάζεται κάθε ομάδα. Όσον αφορά τον Μουργκ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι νέος, είναι εξελίξιμος, έχει μεγάλη προοπτική, αλλά ήδη έχει δείξει αρκετά καλά δείγματα γραφής. Από εκεί πέρα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι, όπως γίνεται σε κάθε νέο ποδοσφαιριστή, είναι λίγο δύσκολο να εκτιμήσουμε, να μπορούμε να εκτιμήσουμε μάλλον από τώρα το πόσο ακριβώς χρόνο θα χρειαστεί, γιατί πάντα υπάρχει το θέμα της προσαρμογής σε μια άλλη χώρα, το θέμα της προσαρμογής με τους συμπαίκτες τους, το θέμα προσαρμογής στην ιδέα παιχνιδιού που υπηρετούμε αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ίδιος βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και όταν εμείς θεωρήσουμε ότι είναι έτοιμος, σίγουρα θα πάρει λεπτά συμμετοχής και πιστεύουμε ότι θα τα πάει πάρα πολύ καλά. Στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, τριγύρω από αυτά της Krasnodar, έκανε αρκετές αλλαγές. Δόθηκε η εντύπωση ότι ίσως τα θυσίασε, γιατί έριξε βάρος εκεί. Τώρα ο ΠΑΟΚ μπαίνει ξανά σε διπλά παιχνίδια. Θα περιμένουμε τέτοιο εκτεταμένο rotation σε μια σειρά παιχνιδιών? Πρώτα, είναι verdade que nos jogos contra o Krasnodar, antes do jogo, vimos que o Pauk entrou numa lógica, porque eram jogos muito decisivos, em que podemos dizer, entre aspas, sacrificou pouco o campeonato, com alguns jogos que fez com muitas mudanças em tempo dos jogadores. Agora vamos entrar novamente numa período que vamos ter jogos cada 3 dias, portanto, essa rotação dos jogadores vai continuar a ser extensa, ou vamos fazer menos mudanças para criar uma base dos jogadores que vai competir mais ou menos em todos os jogos? Não, claro que sim. Nós temos um plantel largo, temos um bom plantel, temos grandes jogadores e eu não posso dizer que conto com todos, só jogam alguns. Estou muito contente com o plantel que temos e estão todos preparados para jogar. Seguramente com jogos de 3 em 3 dias depois de 20 seleções, nós vamos ter que rodar. Os jogadores não são máquinas, os jogadores têm corpo, sentem-se cansados, nós temos que os recuperar. E como disse, os jogadores vieram agora, muitos deles vêm de viagem, vêm de avião, muitos deles chegaram aqui de recuperação. Temos jogos de 3 em 3 dias e vamos ter que rodar. Correndo os riscos, temos que correr, mas não há outra hipótese, porque senão as lesões vão começar a aparecer, porque ninguém aguenta jogar, fazer 6 jogos em 15 dias. Isto é inacreditável, mas temos que o fazer. Καταρχάς, θα έλεγα ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό και ισορροπημένο roster ποδοσφαιριστών. Νομίζω ότι από τη δικιά μου την πλευρά, όπως και έχω ήδη δηλώσει, δεν θα ήταν ειλικρινές από μέρους μου να λέω συνέχεια ότι πιστεύω πάρα πολύ στο roster που έχει η ομάδα. Πιστεύω ότι έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να αγωνιστούν και από την άλλη, όταν έρχονται η ώρα της κρίσης στους αγώνες, να μην χρησιμοποιούνται αυτοί και να χρησιμοποιούνται μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε παιχνίδια κάθε 3 μέρες. Οπότε οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μηχανές, είναι και αυτοί οι άνθρωποι που θα χρειάζονται χρόνο αποθεραπείας, αποκατάστασης, που είναι χρόνοι οι οποίοι εξαρτώνται πάρα πολύ από τη σωματοδομή του κάθε ποδοσφαιριστή. Οπότε αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι ίσως να μην αναμένουμε ένα τόσο μεγάλο rotation όπως έγινε σε κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια πριν από το παιχνίδι με την Krasnodar. Οπότε όλα σίγουρα θα υπάρχει rotation, και αυτό γιατί είναι αναγκαστικό, γιατί αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα υπάρχουν σίγουρα τραυματισμοί και μετά θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε, γιατί πλέον θα έχουμε ακόμα πιο περιορισμένες λύσεις. Πιστεύουμε πάρα πολύ στους ποδοσφαιριστές που έχουμε στην διάθεσή μας και νομίζω ότι και οι ίδιοι καταλαβαίνουν ότι ήρθε η ώρα να δείξουν την αξία τους, μιας και θα έχουμε παιχνίδια κάθε 3 μέρες, οπότε κάτι τέτοιο είναι εφικτό να γίνει. Tenho um grupo de trabalho que trabalha comigo e que temos um grupo definido, que fazemos uma avaliação daquilo que é a carga física dos jogadores e depois escolheremos seguramente aqueles que nos vão dar a melhor resposta no jogo, porque o controle que fazemos pelo nosso método de trabalho dá-nos
informação daquilo que será mais risco ou não dos jogadores jogar e se lesionar ou ter que descansar. Εμείς από την άλλη πλευρά έχουμε ένα πολύ εξειδικευμένο group με το οποίο δουλεύουμε για να μπορέσουμε να έχουμε ανά πάση στιγμή πληροφορίες για την κατάσταση, τη φυσική κατάσταση του κάθε ποδοσφαιριστή και το κατά πόσο είναι πιθανό ή όχι να υπάρχει ζήτημα τραυματισμού ή παραδείγματος χάρη είναι καλύτερο να ξεκουραστεί αυτός ο συγκεκριμένος, ο εκάστοτε, ας το πούμε, ποδοσφαιριστής. Οπότε έχουμε ευτυχώς την επιστήμη που μπορεί να μας βοηθήσει αρκετά σε αυτό το κομμάτι και από εκεί πέρα είναι μετά στην ευχέρεια του προπονητή να πει παραδείγματος χάρη ότι υπάρχει ένα, ας το πούμε, έτσι, ελεγχόμενο ρίσκο που χρειάζεται να το πάρουμε γιατί παραδείγματος χάρη αυτός ο ποδοσφαιριστής χρειάζεται ή καλύτερο να ξεκουραστεί διότι έρχονται και άλλοι αγώνες και είναι καλύτερο να μην διακινδυνεύσουμε καν. Στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου των κυρίων Κυριάκου και Ρέμπε, ένα από τα πράγματα που υπόθηκε ότι είναι η πόρτα του συλλόγου ανοιχτή για τον Βιερίνια. Mm-hmm. Αν ο ίδιος περιμένει κάτι πάνω σε αυτό ή περιμένει κάτι γενικότερα τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Portanto, να confesse da empresa que se fez o senhor Rebe anteontem, disse que a porta do clube está aberta sobre o assunto do Vieirinho. Portanto, qual é a opinião do treinador nesse aspecto ou qual é a opinião em geral, porque temos ainda transferências de jogadores livres até muito alguns dias, portanto, se o senhor espera alguma coisa nesse aspecto. Eu acho que o Kyriakos e o Rebe foram claros naquilo que disseram ontem na conferência de imprensa. Nós funcionamos como um clube, não é só o treinador, é o treinador, é o diretor desportivo, é a direção, é o presidente, portanto todos nós trabalhamos naquilo que é o melhor para o clube e o que for melhor para o clube é o melhor para o grupo de trabalho e portanto todos nós sabemos o que é que Vieirinha fez no PAOK, tem o nosso respeito, portanto isto é uma decisão que está entregue ao clube e o que o clube decidir que é melhor para e o Vieirinha decidir que é o melhor será melhor para o nosso grupo de trabalho também. Όσον αφορά το σκέλος ερώτηση που έχει να κάνει με τον Βιερίνια, νομίζω ότι προχθές στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε ο κύριος Κυριάκος και ο κύριος Ρέμπε ήταν αρκετά ξεκάθαρη όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Και αυτό που εγώ μπορώ να πω από τη δικιά μου πλευρά είναι ότι όλοι μας λειτουργούμε ως ένα. Δεν υπάρχει δηλαδή από τη μία προπονητής, από την άλλη τεχνικός διευθυντής, από την άλλη η διοίκηση. Όλοι μαζί προσπαθούν να πάρουμε την καλύτερη δυνατή απόφαση που είναι για τον σύλλογο. Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε πάρα πολύ όλα όσα τα οποία έχει, αυτά τα οποία έχει προσφέρει ο Βιερίνια στην ομάδα. Και αυτό που μπορώ εγώ να πω είναι ότι θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την καλύτερη δυνατή απόφαση, η οποία θα είναι η καλύτερη και για τον σύλλογο, αλλά και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Το roster έκλεισε, είναι. Η UNOSU Plantel, τα φυσάδου, em termos das transferências, jogadores livres. Não, como disse, estou muito contente com os jogadores que temos. Temos uma equipa jovem, uma equipa com muita ambição, uma equipa com vontade, uma equipa que demonstrou nesta qualificação para a Liga Europa e mesmo para a Liga dos Campeões que está aí para dar luta, está aí para ser competitiva, tem talento, tem jogadores com vontade de fazer carreira, tem jogadores com vontade de ajudar os mais jovens, é isso que nós queremos. Queremos uma equipa a jogar bem, queremos uma equipa competitiva, a jogar seja onde for, seja contra quem for, para vencer. Ποτέ μίλες ποτέ. Ποτέ μίλες ποτέ, οπότε δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι όχι, ότι το ρόστερ μας έχει κλείσει. Αυτό που εγώ μπορώ να πω αυτή τη στιγμή για το ρόστερ μας, οτιδήποτε και να γίνει στο μέλλον, είναι το γεγονός ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με αυτούς που έχουμε στην διάθεσή μας. Έχουμε ποδοσφαιριστές που είναι νεαροί, είναι φιλόδοξοι, θέλουν να πετύχουν πράγματα και ήδη έχουν δείξει κάποια πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής, όχι μόνο στα προγραμματικά του Champions League, αλλά θα έχουν τώρα την ευκαιρία να αγωνιστούν έστω και στο Europa League, που για μας είναι μια πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση. Οπότε έχουμε από τη μία ποδοσφαιριστές τέτοιου τύπου, από την άλλη έχουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι έμπειροι και οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν αυτούς τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να εξελιχθούν και να βελτιωθούν και να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Οπότε εμείς αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα φτιάξουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο το οποίο θα ανεξαρτήτως έδρας που αγωνίζεται και δυναμικότητας αντιπάλου θα πηγαίνει με μοναδικό στόχο την νίκη. Για το τέλος, τελευταία ερώτηση, να επιστρέψουμε στο παιχνίδι που ακολουθεί. Τι θα ζητήσει από τους παίκτες του? Πείτε ότι ανοίγει τώρα η πόρτα και βγαίνουν για το γήπεδο, τι θα τους πει? Podemos agora imaginar que estamos no jogo contra o AEK, estamos no balneário, prontos para sair. Qual é a mensagem final que o senhor quer deixar clara aos seus jogadores? Não, nós temos uma forma de identidade muito própria. Os jogadores sabem seguramente que têm a confiança do treinador, sabem aquilo que têm que fazer dentro do campo. Estão confiantes, estão com vontade de começar a jogar e a mensagem que eu lhes diria seguramente é ir para, temos que ir para dentro de campo, fazer o nosso jogo, pôr a nossa qualidade em jogo e jogar de primeiro ao último segundo para vencer.
Το μήνυμά μου είναι πάρα πολύ απλό. Είναι να μπούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να παραμείνουμε πιστοί στο πλάνο μας, διότι αυτό το πλάνο είναι αυτό που μας έχει φέρει μέχρι εδώ πέρα. Να τους πω ότι τους εμπιστεύομαι στο 100%. Να τους πω ότι η εμπιστοσύνη δικιά τους προέρχεται από το γεγονός ότι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Και να μην ξεχνάνε ότι οτιδήποτε και να γίνει πρέπει να δώσουν τον καλύτερο τους αυτό. Και από εκεί και πέρα μετά θα φύγουν με το κεφάλι ψηλά, μιας και σίγουρα με αυτόν τον τρόπο οι πιθανότητες μας να νικήσουμε θα είναι πολύ περισσότερες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Thank you very much. Αυτά από τον κύριο Αμπέλ. Αυτά. Αυτά. Πολύ καλά. Εξαιρετικός πραγματικά. Τον παίχτη, φίλε, να κλείσουμε. Ακούσουμε και τον παίχτη. Για τον παίχτη, ρε, Νίκο. Και τον παίχτη, ναι. Επαίχτε. Νομίζω... η ώρα, ρε, φίλε. Νίκο, η ενημέρωση του κόσμου είναι αυτή που έχει. Θαρώ. Θα κρίνω από το ποιον θα έχει. Περιμένουμε. Είναι... άμα έχει καμιά φύρα. Ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Γιάννης ο Πάγκος. Είναι εξαιρετικός πραγματικά. Με τη μασκούλα του, μαύρη κιόλας. Ναι. Δεν είναι μασκούλα στην Νόβα, δηλαδή εντάξει. Θα δούμε τώρα ποιος παίκτης θα μιλήσει. Και τι μας είπε, Αμπέλ, φίλε. Όχι κάτι συνταρακτικό. Okay. Δεν έκλεισε το ρόστερ, είπε. Ρε παιδιά, δηλαδή πείτε να τελειώνουμε. Δεν θα πάρουμε άλλον. Δεν θα πάρουμε. Πες το δηλαδή. Δεν μιλες ποτέ. Αυτά δεν μπορώ. Δεν μπορείς να πεις ποτέ. Πες ότι δεν θα πάρουμε άλλο παίχτη. Τελείωσε. Τι ποτέ μιλες ποτέ. Ποιος όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Καλά, καλά κάνουν και κρατάνε μια πισινή. Οκ. Okay. Ναι. Γιατί πρέπει να φανταστείτε κάτι εξαιρετικό σε καλή τιμή. Ναι. Κάτσε το πάρουμε. Οκ. Okay. Ναι. Μπορεί ο Αντελίνο τελικά να μείνει. Μπορεί. Ενδεχομένως, ναι, μπορεί και όχι. Προχωράμε. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και ποιος θα είναι ο παίκτης του ΠΑΟΚ που θα μιλήσει και για το παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ και γενικότερα για την επανέναρξη του πρωταθλήματος, γιατί μέχρι τώρα πορεία του δικεφάλου. Για το μάτι της Ευρώπης που έχει την επόμενη Πέμπτη, Νίκο. Ναι. Ομόνια. Ομόνια, ναι. Ομόνια και Γρανάδα θα έχουν κόσμο, μάλλον. Μέχρι η κυβέρνηση θα δώσει το OK. Όχι ο ΠΑΟΚ. Στα εκτός έδρας. Α, στα εκτός έδρας. Ναι. Γιατί πρέπει... δεν ξέρω για εδώ πρέπει να δώσει το OK και. Δεν ξέρω γιατί. Πάντως. Στην Ευρωλίγκα που γίνεται κάτι αντίστοιχο, δηλαδή με κάποιες χώρες που έχουν κόσμο και κάποιες άλλες όχι, έχει αρχίσει να πέφτει γκρίνια. Ναι. Δηλαδή χθες έπαιζε Ζαλγκίρις Εφές και είχε. Η αγαπημένη Ζαλγκίρις. 5.000 κόσμο. Η Ζαλγκίρις που δεν έχει προπονητή τώρα που φύγει ο. Έναν Αυστριακό. Πρωταθλητή στη G League. Παίζει να σου έπαιζε. Σίλερ, Μάρτιν Σίλερ νομίζω. 4-4 Ζαλγκίρις, έτσι. 4-4 από τη Ζαλγκίρις. Και έχει και ένα μωρό 19χρονο, Γιοκουμπάι τη λέγεται. Γιοκουμπάι τη. Αριστερόχυρ. Ναι. Σημείωσε το που το είπα. Θα μου πεις να κάλυψε την Αμερική. Τέλος πάντων. Και ο Αταμάν, αυτή η τεράστια μορφή που έχει βάψει το μαλλί του. Ξανθώ. Βγήκε χθες και δεν έχει και πολύ άδικο, αν το σκεφτείς. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα σε ένα μας να πηγαίνεις να παίζεις εκτός έδρας και επειδή εκεί επιτρέπεται να έχει κόσμο, εσύ μετά να παίζεις την έδρα χωρίς κόσμο. Είναι λίγο άδικο. Σίγουρα είναι άδικο. Ναι. Και επίσης θέλω να πει. Από την άλλη, είναι και πολύ ιδιαίτερη η συνθήκη αυτή. Ναι. Okay. Αλλά. Κοίτα, ή θα παίζουν όλοι ή δεν θα παίζει κανένα. Ναι, σου λέει και ο άλλος κάτσε. Δηλαδή, εγώ ρε φίλε παίζω στην έδρα μου χωρίς κόσμο και έρχεται η Φενέρμπαχτσέ και με κερδίζει. Τώρα, ας πούμε, που λέμε. Αν είχα το δικό μου, μπορεί να το κέρδιζα το μάτς. Και πάω μέσα στη Ζαλγκίρις Αρένα και έχει 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια καλά. Ναι. 5.000 κόσμο. Ωραία, με παίρνει κάτι φορά, χάνω 20 πόντους. Κατάλαβες, έχει ένα πάτημα για να γκρινιάξει. Εντάξει. Έχει. Και επίσης θέλω να προσθέσω ότι τη στιγμή που ο Αταμάν έβαψε το μαλλί του είναι η αφετηρία για την κάθοδο τη προπονητική του Καρτζέρη. Γιατί ο προπονητή βάφει μαλλί. Όχι, δεν ισχύει ακριβώς, Νίκο. Νίκο, το βάφουν πολύ πλέον. Νίκο, ντρέπομαι για αυτό που λέω, αλλά το βάφουν πολύ. Το βάφουν και κάποιοι Έλληνες και ντρέπομαι. Διακριτικά. Το βάφουν και κάποιοι Έλληνες και ντρέπομαι. Τι δεν το βάφει. Δεν είναι λίγο. Ξέρει ποιο άλλο επίση νομίζω. Ποιο. Του φερό. Το βάφει. Λυπάμαι πολύ και για του δύο. Ο Πρίφτη δεν το βάφει σίγουρα. Γιατί να το βάφει. Η Κρόταφ είναι λίγο γκριζαρισμένη. Αλλά ο Ιτούδης φαίνεται ότι είναι το. Σήμερα το θα τσεκάρω γιατί νομίζω τώρα έχει 9 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ολυμπιακό Μακάμπι, θα κάνω μια νέα έρευνα για σφαιρό. Δεν μπορεί, θα κάτσει ένα. Μπαρτζό. Ένα όχι. Κοντινό. Όχι, ρε. Όχι. Είναι, ρε φίλε. Ναι, ο Μπαρτζόκος ο μπαμπάς στο βουνό, ρε. Στο Αντάρκτικο. Μπαρτζόκας είναι ειδική περίπτωση. Ο Μπαρτζόκας έλεγε πρόσφατα. Περιμένουμε παίχτη. Περιμένουμε, βέβαια. Λοιπόν, ο Μπαρτζόκας είχε δηλώσει πρόσφατα, ρε παιδί μου, ειδικά όταν είχε πάει στην Μπαρσελόνα. Ναι. Τον είχαν ξεφυλίσει με τα μέμφυρα, φίλε, και με τι αντιδράσει του και αυτά. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, σπανίδι το είχαν τεντώσει. Ναι. Και έλεγε, ρε παιδί μου, είχε κάνει μια συνέντευξη τέλο πάντων πριν λίγο καιρό, που έλεγε ότι πλέον το έχει δουλέψει πολύ και ελέγχει πολύ τι αντιδράσει του. Έγινε. Και άμα κάτσει και δει παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ωραία. Ειδικά όταν γίνει. Δηλαδή, σου προχθέ που έβλεπα το μάτς με την Αρμάνη, εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο και μετά, που ο Ολυμπιακός έπαιζε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Δηλαδή, το γύρισε και το πήρε το μάτς. Σε κάτι καταστάσει, φίλε, έχει κάτι φοβερέ αντιδράσει. Δηλαδή, φεύγουν κάτι πινελίκια και ο Παπαθεοδόρο το έκανε. Δεν πινελικώνουν μόνο. Τρέχουν και προς μια γωνία. Δηλαδή, τρέχοντας φεύγει τον πινελίκι. Δεν φεύγει στον παίχτη. Σαν τον δηλαδή, επόπτη. Εκεί που κάθομαι. Την κίνηση του επόπτη. Πάω προς τα ναι. πίσω και πάνω στα νεύρα μου δηλαδή για 4-5 δευτερόλεπτα. Δεν έχω καμία φορά το έβαλα. Πινελικώνω. Ωραία. Και γυρνάω μετά και όλα καλά. Καταλαβες. Αυτό.
Αυτό μπορεί να κάνει στοίχημα είναι να βάλει ένα ειδικό bet. Έτσι. Για τα ξεσπάσματα του Γιώργου Μπαρτζόκα ενδεχομένως. Για την ώρα να ξέρω ότι το παιχνίδι πλέον έχει γίνει πιο γρήγορο, πιο απαιτητικό. Τα συναισθήματα αναλώστε σε κάθε στιγμή. Η ένταση ανεβαίνει συνεχώς. Γι' αυτό το στοίχημα.gr κάνει το παιχνίδι σου καλύτερο με ολοκληρωμένο προϊόν. Με cash out ή cash out που λένε κάτι φίλοι μας. Στο διαδίκτυο, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service. Oh. Κάθε μέρα και πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και άμα θέλω να ανέβω, Μοσχοβίτη. Άμα θέλω να ανέβω, φίλε. Λίγο μελάκι, ρε φίλε. Μέλη Σίθων, φίλε. Βασιλικό Μέλη, πολτό. Γύρι και βασιλικό θέλω. Πολτό. Α, μιλάμε για ελιξίρια ζωής για τον άνθρωπο. Ναι. Σε τέσσερα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ το Μέλη Σίθων. Μπράβο. Έτσι. Γενικότερα, παιδιά, όσοι νιώθετε πεσμένοι και δεν θέλετε να μπλέξετε με ιατρικά και παραϊατρικά, τέλος πάντων, ο βασιλικός πολτός είναι το φυσικό ελιξίριο. Και κάτι μπλε χαμπάκια που γυρνάνε. Λοιπόν, τα καταστήματα στις περιοχές Μπότσαρη, Παπαναστασίου, στο κέντρο και στη Νεάπολη και σε πολλά σούπερ μάρκετ, όντως, δεν είναι. Παίζει πολύ παντού το Μέλη Σίθων. Πραγματικά, ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε μέλι και επειδή ξέρω ότι πολλοί είστε φαν του μελιού, επιλέξτε Σίθων. Ένα τσικ βασιλικό πολτό, όχι το γιορτό τσικ, ένα τσικ σκέτο. Έτσι. Βασιλικό πολτό για να ανεβείτε το πρωί όταν ξυπνάτε. Εντάξει, και τι είναι ο βασιλικός πολτός, Νίκο? Είναι ρε φίλε το. Έλα. Έλα. Πώς το καλύτερο πράγμα που βγάζουν οι μέλισσες. Αυτό που γεννάει Βασίλη. Αυτό που γεννάει Βασίλη. Γι' αυτό σωστά. Λέγεται και βασιλικό πολτό. Έχεις δίκιο. Είχαν παππού με λουσοκόμο. Μπράβο. Τα μάθαμε αυτά. Μπράβο, ο Πάγκος ακόμα μιλάει, το βλέπω. Ρε το Γιάννη. Λέγε ώρα. Γιάννη. Νίκο, άκου να δεις. Τι άκου να δεις, περιμένουμε, δεν γίνεται. Το επιτελέσαμε το χρωμαστικό. Είναι Παρασκευή. Είμαστε από τις 8 η ώρα στο γραφείο. Νίκο έχει πάει 7. Εντάξει. Πήγε. Θα αναλάβω. Άσε φίλε, άσε. Θα το κάνω εγώ. Επιτελέσαμε το δημοσιογραφικό μας καθήκον. Νίκο, εντάξει. Η δημοσιογραφία δεν οι έχει ωράρια. Οι συνάδελφοι έχουν πει τους έχει ενημερώσει, θα μπουν πιο αργά. Δεν έχει ωράρια δημοσιογραφία. Και ενημέρωση στους δύο συνάδελφους ότι μπορεί να χρειαστούν να μπουν πιο αργά. Να τελειώσεις 12 το βράδυ. Νίκο, μαζί σου αγόρι μου, έχω ξεκινήσει από τις 8 όντως. Ωραία, έχεις μέσα στις 12 το βράδυ. Πήγες τα. Εντάξει. Τι διάζεσαι. Αν βγάλει κανένα Μιχάη, κανένα τέτοιο, να φύγαμε. Όχι, περίμενε, να δούμε. Μπορεί να έχει κάτι καλό. Άμα έχει κάτι καλό, ναι, οκ. Okay. Άμα έχει τώρα τον Ινούα, οκ. Okay. Ναι, άμα έχει Ινούα, φεύγει. Ινούα, ρε φίλε. Όπα, κάτσε, αλλάζει το σούπερ από κάτω. Περίμενε, τι έχουμε. Κάτσε όταν αρχίζει να ανοίγει το πλάνο. Δίνει και λίγο ρεπορτάζ ο Γιάννης τώρα. Ναι, δίνει πολύ ρεπορτάζ, όχι λίγο. Δηλαδή, ασταμάτητο. Τι ωραία μορφή. Τι ωραίε μορφέ δημοσιογραφικά στην πόλη ο Γιάννη. Μποέμ. Τον έχει εσύ, δουλέψει με τον Γιάννη μας, δεν είσαι. Έχω μαθητεύσει. Έχω μαθητεύσει, δεν έχω απλά δουλέψει. Εντός και εκτός δουλειάς. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν. Νίκο, τι γίνεται, ρε φίλε. Περιμένουμε. Λοιπόν, γι' αυτό που είσαι με το βαμμένο μαλλί, νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσεις γιατί παίζει πολύ βαμμένο μαλλί. Στο έλεγα για τον Ένινγκ και δεν γιατί... μου έλεγες όχι. Ο Ένινγκ το έβαφε, την κούρασε, μη φάνηκε. Ναι. Είχα πετύχει κανένα δύο φορές στην παραλία. Δύο φορές δεν τον είχα πετύχει στην παραλία το απογεύματα. Τα βράδια μάλλον. Γιατί του άρεσε να πηγαίνει και στα Μουλιανή. Πολύ. Καλά, παραμονές αγώνων. Έτυχε να τον πετύχω δύο φορές και επειδή ήρθαμε μούρι με μούρι με το μαλλί, το οποίο αρχικά εγώ πιστεύω ότι είναι περουκίνι, να ξέρεις. Αλλά με ενημέρωσαν, μου το είπες και εσύ, μου το είπε και άλλος ότι δεν είναι φίλε. Όχι. Το βάφι. Φαινόταν πολύ περουκίνι πάντως. Επειδή το βάφι. Ναι. Γι' αυτό. Αλλά μετά κατάλαβα ότι απλά παίζει ρε παιδί μου πολύ βαφή. Ναι. Okay. Και αυτή κιόλας που είναι από εκεί από κέντρο Ευρώπης, άμα το ρίχνουν το βάψιμο δεν έχει φίλε. Δηλαδή γκράου και το μαλλί μέχρι κάτω να κρέμεται και τέτοια. Τουλάχιστον η δική μας είναι και λίγο κοντό το μαλάκι. Δηλαδή άντε ασπρίζει λίγο εδώ στα κροτάφια, το ρίχνουμε ένα. Το μαυρίζουμε λίγο μια καραμπολιά. Ναι. Παραμονές αγώνα. Κάνει αυτό το παιδί. Παραμονές αγώνα πήγε να μουλιάνει. Καλά, ναι, πάρα πολύ. Είναι πολύ normal. Πού είναι, στην Γερμανία επέστρεψε. Τι έκανε εδώ πέρα. Εντάξει, μια χαρά. Ήρθε εδώ πέρα, πήρε τα λεφτάκια του, σηκώθηκε, έφυγε. Τα έκανε όπως τα έκανε. Αν την στο στόμα μου τώρα και εκνευρίζομαι. Πολύ ωραία. Έχει τέννις στην Αγία Πετρούπολη. Βεβαίω, φίλε. Ο Κατσάνοφ και ο Ράουνιτς. Μάλιστα. Κατσάνοφ λέγεται. Κατσάνιο. Ηρακλής. Δεν θα έχει παίχτη. Δεν θα πάτε αύριο στο Ιβανόφιο. Όπα, θα έχει παίχτη, φίλε. Ποιον. Γιάννης Πάγκος, μόλις το είπες, έτοιμος από στομώσει. Ποιον. Ο... Τι έχει τσόλα, το στην κουβέντα με τον Διέκο, ένα πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ο Μπίσε. Μπίσε. Τώρα την ΑΕΚ είναι. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Αρωνιά, δεν γίνεται. Ξεκίνησα από την ΑΕΚ. The game against AEK, you know them very well. It's not your first year, it's your fourth year in Greece, so you know this kind of derbies. One comment for the game. I think it's interesting. So short in the season after five rounds. I think we are ready because we play a lot of big games this season already, and I think I hope we're going to win this game and we play our own game. And yes, it will be a nice Sunday. Νομίζω ότι θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι γιατί έρχεται αρκετά νωρίς στο πρόγραμμα αυτή τη σεζόν στο πρωτάθλημα. Αλλά επίσης θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι γιατί έχουμε δώσει αρκετά παιχνίδια μέχρι στιγμής. Αν υπολογίσουμε και τα παιχνίδια της Ευρώπης, θεωρώ ότι θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι και ελπίζω να πάρουμε τη νίκη εμείς αυτή την Κυριακή. Τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να πάρει
τη νίκη. What do you believe PAOK should do in order to take these three points? Oh, we play always our own game. If you see now the whole season, it doesn't matter if it's like Benfica or the AEK. We respect all the opponents. Only we feel good in shape. We lose. Okay, also some important players. Pelkas go. I think now as a team we have to show that we have the quality to proceed what we want, and we want to win the league again. And this is the first start with the difficult opponents on the list. In the league, and we have to show our quality, and then we see in the end where we stand. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο, να κάνουμε το παιχνίδι μας όπως κάνουμε κόντρα σε οποιοδήποτε αντίπαλο, και το οποίο το δείξαμε και στην Ευρώπη, κόντρα σε ομάδες όπως η Μπεσίκτας ή η Μπενφίκα. Είναι γεγονός ότι στην επανέναρξη αυτού του πρωταθλήματος δεν θα έχουμε παίχτες όπως ο Πέλκας, ο οποίος δεν είναι πια μαζί μας και θα μας λείψει, αλλά νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή να δείξουμε την ποιότητά μας, να δείξουμε τι ομάδα είμαστε, γιατί θέλουμε να κατακρίσουμε ξανά το πρωτάθλημα, θέλουμε να δείξουμε ότι έχουμε την ποιότητα να το κάνουμε, και αυτό είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να δείξουμε το τι αξίζουμε. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε πολύ να μπει στους ομίλους της Champions League, έφτασε ένα βήμα πριν. Αυτό το συνέστημα της στεναχώριας παραμένει ή έχει φύγει, γιατί υπάρχει συνέχεια στην Ευρώπη με Europa League? We tried a lot to qualify to the Champions League group stage. This sadness of being left out in details, is it still inside you, or do you believe it's left in the past? For me personally, I think also in the team it will pass. You know, we passed. We have a long period with this to pass this, and I think everybody is now focused on the league and Europa League and the cup, you know, and we get a lot of games. Just everybody is focused for this game to be healthy, to win the games, to help the team proceed. Εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και οι υπόλοιποι συμπαίκτες μου, το έχουμε ξεπεράσει, το έχουμε αφήσει πίσω μας. Είχαμε πολλές μέρες ανάμεσα στο εκείνο το παιχνίδι και στο σήμερα για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε, και θεωρώ ότι είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Europa League, αλλά και στο κύπελο. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας και πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι για να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε. Έχει αρχίσει να σχηματίζει άποψη για τους νέους παίκτες, ίσως λιγότερο για τον Μουρκ που είναι λίγες μέρες. Τι θα έλεγε για τους νέους παίκτες που ήρθαν στον ΠΑΟΚ, αν μπορούν και πόσο μπορούν να βοηθήσουν? We brought in some new players. You've seen them in the trainings for a big period of time. Maybe not so big period of time for Murk, but what's your opinion on the new players? Yes, they do a good job. ΠΑΟΚ, the guys up do a good job. They make the team fresh, new, a little bit younger. I think with this mix, with the older players, experienced players, with the young, it's a good mix from what you see in all the big leagues, and I think this is a normal way to do. And now it's to us to show that we have the quality, and also to them that we have the quality to proceed our goal and to be the champion. Νομίζω ότι κάνουν καλή δουλειά μέχρι τώρα. Έχουν κάνει την ομάδα πιο νέα, πιο φρέσκια. Είναι κάτι το οποίο γίνεται, το βλέπουμε και στα ξένα πρωταθλήματα. Νομίζω ότι έχουμε φτιάξει ένα πολύ καλό μείγμα ποδοσφαιριστών με μεγαλύτερους ηλικία, πιο έμπειρους, και τους νέους. Είναι και στο χέρι τους και στο χέρι μας να δείξουμε ότι έχουμε την ποιότητα όλοι μαζί να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much, Diego. Yes, thank you. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Αυτό ήταν ο Diego Bisesvar με την βοήθεια και του Παναγιώτη Αρωνιάδη. Λακωνικό θα το χαρακτήριζα. Εντάξει, κοιτά από άλλους όλα. Αλλά δικαιώθηκε. Diego, δικό μας παιδί είναι, φίλε, Παρασκευή είναι. Δικό μας παιδί είναι ο Diego. It's a difficult man. Λοιπόν, ευχαριστούμε τη Στίχεμαν για ακόμα μια φορά που ήταν μαζί μας και στη σημερινή εκπομπή. Παιδιά, κατεβάζει την εφαρμογή σε tablet ή κινητό. Ποντάρει 24 ώρες, 24 ώρες. Καζίνα έχει, χαμός γίνεται από την Στίχεμαν. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε και σήμερα για την ακρόαση. Αυτός μετά τις 6. Αυτός που βγήκε μετά τις 6, τα ξέρετε. Και αυτούς, πρόσεξε, και αυτούς πριν τις 6, ναι. Τους αγαπάμε και τους θέλουμε. Ναι. Αλλά λίγο διαφορετικά, ναι. Λίγο καλύτερα. Ναι, ναι, θα έχουμε και τις κοντρίτες μας, θα έχουμε να ανέβουν και λίγο οι τόνοι. Εντάξει, δεν θα είμαστε εδώ πέρα έντεχνη εκπομπή. Εντάξει, γράτσα, γρούτσα, γράτσα, γρούτσα, σχουρημένος ο Λαβρέντης και τι ζητάω. Αυτό. Λοιπόν, θα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλή επιτυχία στις ομάδες σας γενικότερα. Οκ, okay, ειδικά στους Αργιανούς. Δευτέρα θα μας πλακωθούμε ξανά. Το παρατάκι κηδί, να πούμε, και το ξενοδοχείο στην Ξάνθη. Ο Μαρινάκης για το τι κατηγορείται εκείνα αθώος. Ο Άρης από που πήρε παίχτη. Αυτό, ναι, και αου. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα.